Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στη νυχτερινή ενημερωτική ζώνη του Contra Channel. Είναι πολύ σημαντική η βραδιά με πολλές εξελίξεις και για τον κορονοϊό και για την οικονομία και για τα εθνικά θέματα. Έχουμε σημαντικούς ανθρώπους απόψε στην εκπομπή. Σε ένα λεπτό κοντά μας ο κύριος Χαράλαμπος Γώγος, ο καθηγητής παθολογίας και λοιμόξεων του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Στη συνέχεια ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Στη συνέχεια ο Κώστας Κυρανάκης από τη Νέα Δημοκρατία και ο Στέλιος Κούλογλου, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σπύρος ο Καρανικόλας, εκπρόσωπος του κοινοβουλευτικού έργου του Κινήματος Αλλαγής. Ο κύριος Φαήλος Κρανιδιώτης, ο γνωστός ποινικολόγος και πρόεδρος της Νέας Δεξιάς. Ο κύριος Νίκος Καλάκος, θα μιλήσουμε για τα αναδρομικά των συντάξεων κτλ. Πρώην Γενικός Διευθυντής του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης ΕΦΑΠΑΞ Παροχών και ο συνάδελφός μου, ο Θανάσης ο Λυρτσογιάννης. Λίγο πιο out θα ήθελα, κύριε Καλοκαιρινέ. Εάν είμαστε έτοιμοι, θα παρακαλέσω να κάνουμε τη σύνδεση με τον κύριο Γώγο. Είναι σημαντική η ημέρα και η περίοδος αυτή. Τον βλέπουμε τον κύριο Γώγο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από έχουμε μέτρα στην Αχαΐα και στα Γιάννηνα, στα Ιωάννηνα. Δηλαδή εδώ λέει η ανακοίνωση ότι έχουμε ειδικά περιοριστικά μέτρα. Τι είναι αυτά τα ειδικά περιοριστικά μέτρα? Και το ερώτημά μου είναι... Λένε οι περισσότεροι ειδικοί, οι περισσότεροι καθηγητές, ότι το μεγάλο πρόβλημα, σύμφωνα με τα κρούσματα, εστιάζεται στην Αθήνα. Γιατί παίρνουμε περιοριστικά, ειδικά περιοριστικά μέτρα στην Αχαΐα και στα Ιωάννινα και δεν παίρνουμε και στην Αθήνα? Με ρωτάνε δηλαδή όλοι, γιατί επιτέλους δεν παίρνετε το μέτρο για χρήση μάσκας και στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς χώρους? Ναι, κύριε Λάτσο, αυτό που συμβαίνει στην Αχαΐα και στα Γιάννενα αυτή τη στιγμή, στη Δυτική Ελλάδα, στην περιοχή της Έκτης Ήπε, είναι μια έξαρση κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα. Υπάρχει συσσωρευόμενος αριθμός θετικών κρουσμάτων που κάθε μέρα είναι ο ίδιος και αυξανόμενος, που χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου και σε αυτές τις περιοχές. Τα μέτρα που παίρνουν σε αυτές τις περιοχές είναι τα συνήθη μέτρα, τα οποία παίρνουν στις υπόλοιπες περιοχές που μπήκανε σε τέτοια πορτοκαλί, ας πούμε, κατάσταση. Κατάσταση σε πορτοκαλί συναγερμό, να το πω έτσι. Σε πορτοκαλί συναγερμό, ναι, όπως είναι και η Αττική εξάλλου, όπως ήταν και η Ζάκυνθος, όπως ήταν ο Πόρος, η Πάρος, η Αντίπαρος κλπ. Κατά καιρούς, δηλαδή τα γνωστά περιοριστικά μέτρα του κλεισίματος των καταστημάτων εστίασης στις 12, τη μάσκα στους εξωτερικούς χώρους, περιορισμός των καθημένων στα τραπεζοκαθίσματα κατά 4 ανά τραπέζι, 9 με maximum αριθμό συγκεντρωμένων κλπ. Είναι τα ίδια μέτρα τα οποία χρησιμοποιούνται κάθε φορά που μπαίνει μια περιοχή σε πορτοκαλί συναγερμό. Επειδή είχαμε, σας ξαναλέω και τα βλέπω και εγώ εδώ στην Πάτρα, αυξημένα κρούσματα τον τελευταίο καιρό και αυξημένο αριθμό νοσηλευόμενων και στις κλινικές, ναι, και στις μονάδες. Στην Αθήνα δεν έχουμε μεγάλο αριθμό καθημερινά, διότι πλέον, ναι, η κατάσταση είναι πάνω από τα 300, 350, 400... 450 έχουμε δει και ενδεχομένως και λίγο παραπάνω. Δεν βλέπετε εσείς ότι είναι αναγκαίο? Εσείς θα μας το πείτε βέβαια, εσείς ξέρετε, εμείς δεν ξέρουμε. Εμείς, ναι, σας ακούμε εσάς ευλαβικά και με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν θα ήταν πολύ θετικό για όλους μας εδώ στην Αθήνα, που είναι 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι κατοικούν, να φοράμε μάσκα και στους εσωτερικούς χώρους και στους εξωτερικούς χώρους? Δεν θα ήταν καλύτερα? Αυτή τη στιγμή και η Αττική βρίσκεται σε αυτό το πρόβλημα που είπαμε πριν από λίγο, ναι, και οι δέσμοι μέτρων που ισχύει για αυτές τις περιοχές αυτή τη στιγμή, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, ανάλογα με τη χρειά της κάθε περιοχής, ανάλογα με τον αριθμό των θετικών τεστ, με τον αριθμό των μονάδων, των ελεύθερων κλινών, στις κλινικές κλπ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν με τα δεδομένα που έχουμε, υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη δέσμη, η οποία αναμένεται να είναι αποτελεσματική και περιμένουμε καμιά εβδομάδα για να δούμε τα αποτελέσματα. Αν δεν έχουμε αυτά που θέλουμε, βεβαίως θα προχωρήσουμε στην επόμενη δέσμη μέτρων, που είναι και όλα αυτά που περιγράψατε πριν από λίγο. Είναι και η μάσκα, δηλαδή, αν δούμε ότι σε 7 μέρες τα πράγματα δεν διορθώνονται, ναι, και πάνε σε άσχημη κατεύθυνση, τότε είναι και η μάσκα στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Εάν η κατάσταση εξελιχθεί και όχι με τον αναμενόμενο τρόπο, θα έχουμε φυσικά και το μέτρο αυτό στο τραπέζι. Αυτή τη στιγμή όμως είναι νωρίς ακόμα, μέχρι τέλος εβδομάδος Είναι αυτή η εβδομάδα με 10 μέρες που χρειάζεται για να δούμε κατά πόσο δρούν κάποια μέτρα. Μην ξεχνάτε ότι το βασικό αυτή τη στιγμή είναι η τήρηση των μέτρων, η συμμόρφωση του πληθυσμού. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια που λέτε, ναι. Και όχι μόνο, ξέρετε, υπάρχει καμιά φορά η προσμονή από τον κόσμο ότι ξέρετε, υπάρχει και ένα άλλο μέτρο. Οπότε ας είμαστε και λίγο χαλαροί, γιατί κάτι άλλο έχουν στο τραπέζι οι επιδημιολόγοι, οι λοιμοξιολόγοι, το κράτος, πολιτεία. Ας κάνουμε λοιπόν αυτά που θέλουμε και θα έρθει το επόμενο μέτρο να καλύψει τα κενά. Δεν ισχύει αυτό ποτέ. Το επόμενο μέτρο είναι και πιο δύσκολο να εφαρμοστεί, αλλά και πιο δύσκολο να αποδώσει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει να κοιτάμε να συμμορφωνόμαστε με τα τρέχοντα μέτρα για να μην έχουμε τα δυσκολότερα, δυσμενέστερα και δυσκολότερα στην αποτελεσματικότητα. Θυμάμαι, κύριε καθηγητά, ότι είχατε πει πριν από 3 εβδομάδες που ήσασταν πάλι στο παράθυρο της εκπομπής ότι η μάσκα προσφέρει προστασία κοντά στο 97%. Ναι, αν φοράνε όλοι μάσκα, δηλαδή η μάσκα, η προστασία της μάσκας είναι στο maximum όταν φοράνε όλοι, δηλαδή και εμείς και ο απέναντί μας. Εάν φοράμε και οι δύο και ασυμπτωματικός φορέας να είναι κάποιος από τους δύο, δεν πρόκειται να μεταδώσει, εφόσον φοράμε μάσκα, οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ μικρές να μεταδώσει κάποιος. Αν φοράει όμως ένας από τους δύο, οι πιθανότητες αυτές αυξάνονται. Γι' αυτό το λόγο η καθολική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους και στους εξωτερικούς, όπου υπάρχει κοντινή επαφή μεταξύ μας, υπάρχει συγχρονισμός, αυτή τη στιγμή είναι υποχρεωτική. Τώρα, εάν θέλουμε να φοράμε τη μάσκα και γενικότερα έξω, και αυτό κατά τη γνώμη μου θετικό είναι, αρκεί να ανεχόμαστε τη μάσκα. Να μην χρειάζονται αυτά τα διαλύματα μάσκα για να ξεκουραζόμαστε. Αν μπορούμε να τα φοράμε συνέχεια, νομίζω είναι το καλύτερο δυνατό αυτή τη στιγμή. Μιλήσατε για πορτοκαλί συναγερμό. Πάνω από πόσα κρούσματα θα χτυπήσει ο κόκκινος συναγερμός, να το πω έτσι? Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα όρια του πορτοκαλιού. Είμαστε στον κίτρινο προς πορτοκαλί. Οπότε έχουμε αρκετά περιθώρια να χτυπήσει ο κόκκινος συναγερμός. Και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των κρουσμάτων, τα οποία είναι ακόμα χαμηλά σε σχέση με αυτά που περιμένουμε για να είναι πορτοκαλί κόκκινο συναγερμό. Δηλαδή, τι να περιμένουμε για να φτάσουμε σε κόκκινο συναγερμό, πόσα? 1000 την ημέρα. Πρέπει να είναι πάνω από 10 σε 100.000 πληθυσμού, δηλαδή είναι περίπου 1000 την ημέρα για να είναι κάποιος πορτοκαλί συναγερμό. Αλλιώς είναι 2.500 για να είναι κόκκινο. Έχουμε αποστάσεις ακόμα από αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ξέρετε. Έχει σημασία και η αντοχή του συστήματος υγείας. Αν, ας πούμε, έχουμε λιγότερα κρούσματα, αλλά οι μονάδες μας είναι γεμάτες, πάλι είναι κόκκινος συναγερμός. Επομένως, είναι μια πολυπαραγοντική προσέγγιση στο θέμα αυτό, που έχει να κάνει και με την αντοχή του συστήματος υγείας. Το κορυφαίο πράγμα αυτή τη στιγμή που κοιτάμε να προφυλάξουμε, να διατηρήσουμε, είναι η αντοχή του συστήματος να νοσηλεύσει τους ασθενείς μας. Αυτό είναι το κύριο. Και αυτό μετράει πάρα πολύ. Σε αυτή τη στιγμή είναι ικανοποιητικό αυτό που λέτε στα νοσοκομεία? Είναι ο βαθμός ετοιμότητος, δηλαδή, είναι ικανοποιητικός ή? Αυτή τη στιγμή είναι ικανοποιητικός, είναι περίπου στο 50 με 60%. Υπάρχει και αρκετός αριθμός μονάδων που δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως ακόμα σε άλλα νοσοκομεία. Αλλά ξέρετε, αν περάσουμε τον αριθμό αυτό, τον δύσκολο αριθμό του 50-60%, μετά ο πολλαπλασιασμός είναι δυσκολότερο, μεγαλύτερος. Υπάρχει μια εκθετική αύξηση, γιατί ξεπερνιέται το R από το 1 και μπορεί να έχουμε μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να το κρατήσουμε εκεί που είναι το σύστημα, να κρατήσουμε αυτό το 50% της διαθεσιμότητας για να προφυλαχτούμε από πιθανές αργότερα εξάρσεις της επιδημίας. Ναι. Και έρχονται και δύσκολες εποχές, χειμώνας, κλειστοί χώροι, καταλαβαίνετε. Και η γρίπη παράλληλα. Ας βάλουμε λοιπόν και τις ιώσεις του χειμώνα, κυρίως τη γρίπη. Και αυτό όλο επιβαρύνει τη συνολική κατάσταση. Ακριβώς, και επιδημιολογικά την επιβαρύνει, αλλά και υγειονομικά μπορεί να την επιβαρύνει, γιατί η παρουσία και των δύο λοιμόξεων παράλληλα στα ίδια άτομα, που είναι και τα ίδια τα ευάλωτα που χτυπάνε και τα δύο, ξέρετε, μπορεί να είναι και καμιά φορά και πολύ επιβαρυντικά για την υγεία και καταστροφικά. Επομένως, βέβαια, υπάρχει το θετικό ότι η χρήση μάσκας για τον κορονοϊό, που χρησιμοποιείται τόσο ευρέως πια, θα μας προστατεύσει και από τη διασπορά της γρίπης. Είναι και αυτό ένα θετικό ανάμεσα στα αρνητικά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Κύριε Γώγο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ακούω συναδέλφους σας να λένε ότι θα ήταν καλό, για παράδειγμα, να κλείνουν τα μαγαζιά εστίασης ή και άλλα μαγαζιά στις 8 η ώρα το βράδυ, και το λένε βάσει των δεδομένων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και όπως εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς πώς θα είναι η κατάσταση μετά από 1-2 εβδομάδες. Το δεύτερο που μου έκανε τρομερή εντύπωση, η κυρία Παγώνη έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη χθες στην εφημερίδα μας, την Κυριακάτικη Κόντρα News, είπε ότι εάν είμαστε σε ασανσέρ και κάποιος βήξει, ο ιός έχει δύναμη για να μεταδοθεί περί τα 25 λεπτά. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να πηγαίνουμε μόνο από τις σκάλες? Το ασανσέρ είναι ο ορισμός του κλειστού χώρου. Είναι ένας πολύ κλειστός χώρος, χωρίς εξαρισμό, αντιλαμβάνεστε. Mm-hmm. Οπότε παρουσία μεγάλου αριθμού ατόμων και οι αποστάσεις δεν μπορούν να κρατηθούν. Σαφέστατα υπάρχει σύσταση να πηγαίνουμε από τις σκάλες. Εάν βέβαια δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει στο ασανσέρ να μπαίνουν τα λιγότερα δυνατά άτομα και με μάσκα. Όλοι με μάσκα. Είναι ένα απαραίτητη μάσκα στο ασανσέρ, λέτε. Είναι ένα επικίνδυνο σημείο. Είναι κλειστός, πολύ κλειστός χώρος και πολύ μικρές οι αποστάσεις. Από εκεί και πέρα, γενικότερα στους κλειστούς χώρους υπάρχει πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό να φοράμε μάσκες και να εξαερίζεται. Δηλαδή, οι αποστάσεις, οι μάσκες και ο εξαρισμός του χώρου μαζί με την υγιεινή των χεριών είναι πολύ βασικά σε αυτή την περίοδο που θα μπούμε πια σε χώρους που είναι κλειστοί, γιατί η μετάδοση είναι σαφώς μεγαλύτερη, δεν το συζητάμε. Δεν μου λέτε, κύριε καθηγητά, και στο σπίτι μας να ανοίγουμε πολύ συχνά τα παράθυρα? Και στο σπίτι μας να ανοίγουμε τα παράθυρα, και αν είναι κάτι να μείνει από αυτή την επιδημία, είναι η συνήθεια να εξαρίζουμε τους χώρους. Ο εξαρισμός χώρου βοηθάει πάρα πολύ και τις χειμερινές ιώσεις και τη γρίπη και τον κορονοϊό, φυσικά. Ναι. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε καλά νέα για την πορεία των ερευνών γύρω από τα εμβόλια και για τα φάρμακα. Υπάρχει κανένα καλό νέο στον ορίζοντα? Έχουν κολλήσει οι έρευνες? Τι γίνεται? Κοιτάξτε, ας πάρουμε τα φάρμακα. Για τα φάρμακα δεν έχουμε πολλά σπουδαία πράγματα για τα αντιϊκά φάρμακα. Ναι. Έχουμε όμως κάτι το οποίο ακούσατε τώρα με την ευκαιρία του προβλήματος της εισόδου του κυρίου Τραμπ, λέτε. Με τον Τραμπ, ναι. Και την νόσο του. Είναι τα λεγόμενα αντισώματα, τα μονοκλονικά αντισώματα εναντίον του ιού, είτε μόνα τους είτε με τη μορφή κοκτέιλς. Δηλαδή, συνδυάζουμε έτοιμα αντισώματα, τα οποία μπαίνουν στον οργανισμό μας και δεσμεύουν τις περιοχές που προσκολάται ο ιός στα κύτταρα και δεν μπορεί ο ιός να κάνει τη βλάβη του. Είναι δηλαδή μια έτοιμη ανοσία που τη δίνουμε. Είναι σαν αυτό που προκαλούμε με το εμβόλιο, αλλά το δίνουμε έτοιμο πριν το εμβόλιο δράσει και δώσει αυτά τα αντισώματα. Είναι μια πολύ καλή. Εδώ που τα λέμε, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είναι από τις βασικές προόδους αυτή τη στιγμή. Κοστίζει πολύ αυτό. Οικονομικά δεν μπορούμε να το κρίνουμε ακόμα, γιατί δεν έχει μπει σε εμπορική διαθεσιμότητα. Είναι μια εταιρεία που τα παράγει. Regeneron, την έχετε ακούσει τελευταία. Μάλιστα, είναι και επικεφαλής. Είναι δύο Έλληνες επικεφαλής εκεί. Είναι δύο Έλληνες. Ο κύριος Τζανκόπουλος και κάποιος άλλος κύριος. Ναι. Είναι και ο κύριος Κυρατσούς, ο οποίος είναι ένας ερευνητής. Ναι, έχουμε μιλήσει και με αυτόν πρόσφατα. Είχαμε και ένα webinar. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί. Είναι πολύ καλή μέθοδος αυτή. Μοιάζει λίγο με αυτό που έχετε ακούσει με το πλάσμα. Έχετε ακούσει αυτή την. Ναι. Που δίνουμε πλάσμα από αναρρωνίοντες ασθενείς. Το κάνουμε και στην Ελλάδα αυτό. Υπάρχει ερευνητική ομάδα η οποία ξεκίνησε από το ΕΚΠΑ με τον κύριο Δημόπουλο, τον καθηγητή και τον Μπρίτανη, που δίνουμε πλάσμα από αρρώστους που νοσήσανε, που περιέχουν αυτά τα αντισώματα, που αλλιώς τα δίνουμε μονοκλονικά έτοιμα αντισώματα. Είναι σημαντική πρόοδος αυτή και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Φαίνεται ότι έχει αρκετά σημαντική επίδραση. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε αντιϊκά φάρμακα πέραν του Remdesivir, τίποτα καινούριο, και έχουμε και την κορτιζόνη. Αυτά έχουμε τα όπλα. Καλά είναι και αυτά βέβαια, μπορεί να γλιτώνουμε ένα 30 με 40% και υπάρχουν βέβαια και αυτή τη στιγμή και τα λεγόμενα ανοσοτροποποιητικά φάρμακα, τα οποία παρεμβαίνουν στην ανοσολογική απάντηση και την καταστέλνουν για να μην καταστρέψει τον οργανισμό μας η ίδια η απάντηση του οργανισμού. Αυτά είναι σημαντικά. Για τα εμβόλια έχουμε μία. Είμαστε σε αναμονή. Υπόθηκαν ότι να υποθούν, βγήκαν οι μελέτες για τις φάσεις 2 και έτσι τώρα είμαστε σε μια φάση, ένα κενό μέχρι τέλος, θα έλεγα, Νοεμβρίου, να δούμε τα αποτελέσματα από τη φάση 3. Να δούμε δηλαδή την κλινική δραστικότητα των εμβολίων σε ειδικές ομάδες, αυτούς που έχουν προβλήματα, που είναι ευάλωτοι, που είναι διαβητικοί, καρδιοπαθείς κλπ. Στην πραγματική δηλαδή, στην πραγματικότητα, δηλαδή τον πραγματικό κόσμο, εκεί που έχουν ανάγκη για τα εμβόλια και όχι για τα. Μπορείτε να κάνετε μία πρόβλεψη εσείς με τη γνώση σας και την πελώρια εμπειρία που έχετε, μπορείτε να κάνετε μία πρόβλεψη πότε θα υπάρχει εμβόλιο? Κοιτάξτε, η πρόβλεψή μου στηρίζεται σε κάποια δεδομένα που έχουμε και κάποιες πληροφορίες. Φαίνεται ότι η έγκριση κάποιων από τις πλατφόρμες, γιατί υπάρχουν 3-4 πλατφόρμες που τρέχουν τώρα τις μελέτες, η έγκριση για τις πλατφόρμες αυτές πρέπει να έρθει αρχές του 2021, τους πρώτους μήνες του 2021, και πιστεύω ότι η διαθεσιμότητα θα είναι μέσα στην άνοιξη, αρκεί να έχουμε μεγάλες ποσότητες. Από εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει μεγάλη παραγωγή από τα εργοστάσια που τρέχουν αυτή τη στιγμή και παράγουν μεγάλες ποσότητες εμβολίων, ώστε να εμβολιαστεί ένα μεγάλος αριθμός πληθυσμού και να έχουμε την ανοσία της αγέλης. Τώρα θέλω να σας πάω λίγο στις ΗΠΑ. Παρακολουθούμε εδώ και λίγα 24 ώρα τι έχει συμβεί με τον Αμερικανό πρόεδρο. Τελικά τον πήγανε στο νοσοκομείο, σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο, και εκεί δεν έχει συμπληρώσει 3-24 ώρα η είδηση σήμερα. Μάλιστα, στη 1:30 ξημερώματα ώρα Ελλάδας, 6:30 ώρα Ηνωμένων Πολιτειών, θα φύγει από τον. Έχει πάρει εξιτήριο το έγραψε στο Twitter ο κύριος Τραμπ, και θα φύγει από το νοσοκομείο. Μπορεί μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ένας ασθενής του οποίου του είχε πέσει, λέει, το οξυγόνο αρκετές φορές, από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι λένε, από τις ανακοινώσεις, να συνέλθει και να είναι πάλι ετοιμοπόλεμος ο Αμερικάνος πρόεδρος. Βεβαίως είμαστε πολύ κοντά και στην 3η Νοεμβρίου, όπου έχουμε τις αμερικάνικες εκλογές. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Μάλιστα το πρωί τον είδαμε να μπαίνει και σε ένα τζιπ με δύο σωματοφύλακες και να κάνει βόλτα για να τον δουν οι συγκεντρωμένοι που τον επιθυμούσανε. Κοιτάξτε, δεν έχω τον ιατρικό του φάκελο, δεν ξέρω. Είναι σκεχημένες οι πληροφορίες που έχουμε, ναι, έτσι κι αλλιώς, για υποξεμία, για χαμηλό οξυγόνο ή όχι κλπ. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα που είχαμε από το αυτοκίνητο που κυκλοφόρησε, που εντάξει καταλαβαίνετε δεν είναι για το απόλυτο σωστό, γιατί ούτε υγειονομικά στέκει, δηλαδή ένας ασθενής που αναρρωνεί από τον κορονοϊό πρέπει να μείνει στο σπίτι του, στο κρεβάτι του, δεν το συζητάμε. Και επίσης και υπάρχει το θέμα της μεταδοτικότητας γενικά, που δεν κάνει ίδιο χώρο, ναι, με άλλους. Αλλά τέλος πάντων, εκτός αυτών, η εικόνα που είχε ήταν αρκετά θετική. Τώρα, σίγουρα 2-3 μέρες δεν κρατάμε έναν άρρωστο με κορονοϊό στο νοσοκομείο, ιδιαίτερα στην ηλικία του Τραμπ και με το γεγονός ότι είναι και λίγο υπέρβαρος, τέλος πάντων έχει κάποιους παράγοντες κινδύνου. Είναι 110 κιλά ο Τραμπ και είναι 74 ετών. Μπορεί να έχει αναρρώσει γρήγορα, ιδιαίτερα με τη χρήση των μονοκρονικών αντισωμάτων. Μπορεί να ήταν πιο δραστική η ανάρρωσή του. Yeah. Σε κάθε περίπτωση, φαντάζομαι και εκεί που θα πάει θα έχει πολύ στενή ιατρική παρακολούθηση. Απλώς δεν θα είναι στο νοσοκομείο, θα είναι στο σπίτι του. Μπορεί να έχει το οξύμετρό του και όλα τα σχετικά και να τον παρακολουθούν στενά. Σίγουρα δεν θα είναι βαριά. Δεν υπήρχε περίπτωση να διώξουν έναν άρρωστο, και ιδιαίτερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ, αν ήταν σε βαριά κατάσταση υγεία του. Μάλλον αναρρώνει γρήγορα. Αυτό λέτε. Γιατί είμαστε 25 μέρες πριν από τις εκλογές, λέω, μήπως παίζει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο. Πιθανώς να παίζει και αυτό, είναι και όλα, ξέρετε, υπάρχει και ένα επικοινωνιακό κομμάτι σε όλο αυτό, προφανέστατα υπάρχει, δεν το συζητάμε, αλλά δεν θα ρισκάρανε, πιστεύω, τη ζωή ενός ανθρώπου και πολύ περισσότερο του πρόεδρου των ΗΠΑ, βγάζοντας τον νωρίτερα από το νοσοκομείο, αλλά φαντάζομαι ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση θα έχει την ίδια περίπου ιατρική παρακολούθηση και στο Λευκό Οίκο. Αυτή τη βόλτα με το τζιπ που έκανε, πώς το σχολιάζεται αυτό? Δηλαδή... Εντάξει, νομίζω επικοινωνιακό ήταν. Ναι. Δεν νομίζω ότι ήταν κάτι που έπρεπε να συμβεί. Νομίζω ότι υγειονομικά δεν έστεκε ένας άνθρωπος που είναι σε ανάρρωση να μπει σε αυτοκίνητο και να γυρίζει. Αλλά τέλος πάντων οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι και αλλιώτικη νοοτροπία. Άλλη νοοτροπία. Διαφορετικά, ναι, τα πράγματα. Ξέρετε, είναι πολύ επικοινωνιακός λαός. Να σας ρωτήσει κάτι ο συναδελφός μου, ο Θανάσης Λυρτσογιάννης, κύριε καθηγητά. Ναι, ναι, κύριε Γώγο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω πόσα τεστ γίνονται καθημερινά, γιατί σήμερα έχουμε μπερδευτεί λιγάκι. Ανακοίνωσε ο ΟΔΗ ότι γίνανε 6.000 τεστ περίπου και, μαζί με τα rapid test φτάνουν στις 7.500. Και έχουμε και το προηγούμενο στις 7 Σεπτεμβρίου ο κύριος Μητσοτάκης να έχει ανακοινώσει ότι γίνονται καθημερινά 14.000 τεστ. Και το λέω αυτό γιατί γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα ότι όσα περισσότερα είναι τα τεστ, τόσα περισσότερα είναι και τα κρούσματα που θα αποκαλυφθούν. Ναι, ναι, υπάρχουν. Πραγματικά πριν από λίγο καιρό τα τεστ που γίνονταν ήταν πολλά. Είχαμε φτάσει να κάνουμε και 15 και 16 και 17.000 τεστ, μοριακά τεστ, έτσι. Ναι, ναι. Τώρα έχουμε μπει και στην... Δεν ξέρω πώς θα γίνανε σήμερα, πραγματικά δεν έχω ενημέρωση. 6.003 συν τα rapid. Ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Ναι, ναι. Έχουμε μπει και στη φάση των rapid tests τώρα. Αυτά είναι αξιόπιστα, κύριε Γώγο, τα rapid είναι 7.500 τα σημερινά. Ναι. Είναι, ναι, αξιόπιστα τα rapid test. Τα rapid, κοιτάξτε, τα rapid είναι τεστ αντιγόνων, δεν είναι μοριακά. Δεν είναι το ίδιο αξιόπιστα με τα μοριακά. Είναι όμως πάρα πολύ χρήσιμα από την άποψη ότι μπορεί να γίνουν πολύ γρήγορα σε μεγάλους αριθμούς ανθρώπων, ιδιαίτερα υπό τη μορφή της ανίχνευσης, ας πούμε, ναι, του screen. Δηλαδή να ψάξουμε να βρούμε αν υπάρχουν κάπου κάποιοι θετικοί. Και αν χάσουμε και κανένα αρνητικό που θα φανεί αρνητικό ή θετικό, δεν είναι εγκληματική ενέργεια. Ίσως περιμένουμε να δούμε την ευαισθησία τους, να δούμε δηλαδή πόσο 100% των θετικών τα χάνει το τεστ αυτό. Αυτό υπάρχει ένα θέμα ακόμα. Είναι κοντά στο 90% βέβαια, είναι αρκετά μεγάλο, αλλά η ειδικότητά τους είναι πάρα πολύ ψηλή. Φτάνει σχεδόν το 100%. Είναι χρήσιμα λοιπόν για screen test στον πληθυσμό. Είναι χρήσιμα να πηγαίνει σε περιοχές που είναι πρόσφυγες ή σε πλατείες που είναι κόσμος, ξέρω εγώ, σε περιοχές συγχρονισμού, σε νοσοκομεία, σε γεροκομεία, να κάνεις σκρινάρισμα, να δεις αν υπάρχουν εκεί πέρα θετικοί και είναι ένα δειγματοληπτικό τρόπος, ας πούμε, να δεις τι γίνεται σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα βελτιωθεί και η αξιοπιστία τους. Η καινούργια ομάδα που θα έρθει θα είναι ακόμα καλύτερα και θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Ξέρετε, το να βλέπουμε γρήγορα, αν κάποιος είναι θετικός, έχει πάρα πολλά θετικά, γιατί απομονώνεται ασφαλώς. Ή δεν απομονώνεται, επιστρέφει στη δουλειά του, πάει στο νοσοκομείο, δουλεύει κλπ. Αυτή τη στιγμή τα μοριακά έχουν φτάσει σε ένα κορεσμό. Είναι λίγο δύσκολο να προσθεθούν πολλά ακόμα. Επομένως, τα rapid test θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Συνεπώς, να κάνω την υπόθεση ότι αν κάναμε τα 15.000, τα 14.000, όπως είπατε εσείς, ότι κάναμε κάποια στιγμή 15.000 θα είχαμε πόσα περισσότερα κρούσματα εντοπίσει καθημερινά. Και επομένως αυτό θα μας οδηγούσε ενδεχομένως να ζητήσετε πρόσθετα μέτρα. Γι' αυτό ρωτάω, είναι κρίσιμο στοιχείο. Θα σας απαντήσω σε αυτό. Σίγουρα θα ήταν περισσότερα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα θετικά τεστ σχετίζονται και με τον αριθμό των τεστ, γιατί έχουμε πολλούς ασυμπτωματικούς. Βέβαια, τους συμπτωματικούς τους τεστάρουμε πάντα. Είναι το 100% σχεδόν των συμπτωματικών πια τεστάρονται. Το θέμα είναι με τους ασυμπτωματικούς. Αυτά που κάνουμε δηλαδή για να βρούμε πιθανούς ασυμπτωματικούς. Σίγουρα θα βρούμε όχι τόσους πολλούς όσους συμπτωματικούς. Σίγουρα θα βρούμε και εκεί πέρα έξω, κάνοντας τον πληθυσμό γενικά, θα βρούμε περισσότερα. Αυτό που κοιτάμε σαν παράμετρο για να πάρουμε μέτρα όμως δεν είναι ο απόλυτος αριθμός των κρουσμάτων μόνο, είναι μία από τις παραμέτρους. Υπάρχει βεβαίως ο αριθμός των νοσηλευομένων, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να αλλάξουμε χρώμα. Ο αριθμός μετάδοσης ίσως. Επικινδυνότητος και ο αριθμός των θετικών τεστ σε σχέση με τα συνολικά τεστ. Δηλαδή, αν κάνουμε. Αν έχουμε 3% θετικά, ας πούμε, είμαστε ακόμα σε μια καλή κατάσταση. Αν έχουμε 3 με 6%, είμαστε σε πιο δύσκολη κατάσταση. Και πάει λέγοντας. Οπότε, αν κάνουμε περισσότερα τεστ, θα δούμε το λόγο των θετικών προς τον παρανομαστή, που είναι τα συνολικά τεστ, και αναλόγως θα πάρουμε και τα μέτρα που χρειάζεται. Κύριε καθηγητά, θέλω να κλείσουμε με ένα. Θέλω να μας δώσετε μια συμβουλή σε αυτή τη φάση που είμαστε. Ήδη υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Όταν βλέπουμε δηλαδή τις ανακοινώσεις 350, 400, 450 και εκτιμήσεις ότι μπορεί αυτή η κατάσταση να φτάσουμε 1.000, έχουμε ακούσει ότι και από κάποιους καθηγητές ότι πάνε και 2.000 την ημέρα. Τι συμβουλή μπορείτε να μας δώσετε σε αυτή τη φάση που είμαστε? Κατά πρώτον, δεν πρέπει να φτάσουμε σε αυτά τα νούμερα. Δεν είναι νούμερα τα οποία μπορούμε να τα ανεχθούμε. Γι' αυτό το λόγο, αν υπάρξει τάση αύξησης και αλλάξουν οι παράμετροι που είπαμε πριν, σίγουρα θα χρειαστεί να πάρθουν και άλλα μέτρα για να μην φτάσουμε σε αυτά τα νούμερα. Η συμβουλή, νομίζω, είναι. Υπάρχει γνωστή συμβουλή. Αυτό πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Είναι η τήρηση της μόρφωσης με τα μέτρα. Η τήρηση της τριάδος, του τρίπτυχου, αποστάσεις μάσκα, υγιεινή χεριών, προστασία ευάλωτων ομάδων, εξαρισμός χώρων, όλα αυτά τα σχετικά. Εμένα η συμβουλή μου θα ήταν περισσότερο αυτή τη στιγμή να καταλάβει ο κόσμος το πρόβλημα. Να κατανοήσουμε. Τι γίνεται, να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα νόσημα το οποίο δεν είναι αστείο. Δεν είναι γρήπη, δεν είναι ίωση απλή. Είναι ένα νόσημα που επιφέρει πολλές επιπτώσεις υγειονομικές, οικονομικές και κοινωνικές. Αν λοιπόν καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος, νομίζω όλοι θα συμμορφωθούμε και εμείς και οι νεότεροι. Θα φορέσουμε τις μάσκες μας, θα τηρήσουμε τα μέτρα, ούτως ώστε να κάνουμε ένα δικό μας lockdown και να μην περάσουμε στην επόμενη φάση που και υγειονομικά θα είναι επιβαρημένη, αλλά και κοινωνικά και οικονομικά θα είναι επιβαρημένη. Γι' αυτό η κλιμάκωση είναι μεγάλο πρόβλημα. Ας μείνουμε εκεί που βρισκόμαστε, ας συμμορφωθούμε με τα μέτρα, αφού καταλάβουμε το πρόβλημα. Το λέμε, το ξαναλέμε, πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ζούμε μια περίοδο που χρειάζεται συμμόρφωση, επιτήρηση και έλεγχο. Και πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Φυσικά. Πολύ μεγάλη προσοχή. Κύριε Γώγο, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Να είστε καλά επίσης. Έλα, κύριε Καραγκιότη. Ήθελα να πω το εξής, ότι για το συγκεκριμένο πρόβλημα, ότι υπάρχουν και μια σειρά από φαινόμενα τα οποία το επιτείνουν, δηλαδή, και δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους. Ναι, ναι. Το ένα πρόβλημα είναι καταρχήν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όπου περνάς και βλέπεις τα τρόλεϊ και στα λεωφορεία τους ανθρώπους στιβαγμένους πάρα πολλές φορές. Το άλλο πρόβλημα είναι η συμπεριφορά διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Δηλαδή, δεν θα κάνουμε παρελάσεις και σωστά, γιατί λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτό στους νοσμούς, να κινδυνεύσουν οι στρατεύσεις, και από την άλλη γίνονται πορείες και συγκεντρώσεις, όπου δεν τηρούνται ούτε εκεί. Και δεν νομίζω ότι αν βλέπεις τώρα 1.000, 2.000, 3.000, 500, 10.000 άτομα ο ένας δίπλα στον άλλο, όλοι αυτοί αναπνέουν μεταξύ τους πολύ κοντά, πολλοί από αυτούς δεν φοράνε μάσκες, έχουν κατεβασμένες, ότι αυτό μπορεί να γίνεται ανεκτό. Δηλαδή, ή τελικά παίρνουμε μέτρα ή δεν παίρνουμε. Το άλλο ζήτημα είναι η απουσία οποιασδήποτε υγειονομικής πειθαρχίας σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των αλλοδαπών. Εγώ πέρασα χθες από την Ομόνοια, παίρνοντας, όπως έκανα τη δουλειά, δεν μπορεί να φανταστεί τι γινότανε. Λοιπόν, και εκεί να βλέπετε ποιοι φοράνε μάσκα, ποιοι δεν φοράνε και πώς ήταν συνοστισμένοι όλοι αυτοί. Που είναι θέμα και για τους ίδιους, αλλά και για εμάς και για εσάς. Δεν είναι μόνο θέμα άλλο να πω. Εσείς τη χρωστάτε. Θέλω σε πολύ μεγάλες πλατείες της Αθήνας και μεγάλων πόλεων. Γίνονται συγκεντρώσεις συνολικά. Από... Αλλά εκεί βλέπετε όμως ότι υπάρχει ένα πρόβλημα για τον τρόπο που ζουν κιόλας. Όπου υπάρχει μια εξάπλωση, είναι λογικό. Όταν υπάρχει συνοστισμός και δεν έχεις πειθαρχία. Και το άλλο ζήτημα, το μεγάλο ζήτημα, το οποίο οποιοδήποτε από εμάς, όποια ιδιότητα και αν έχει, αρθρώνει δημόσιο λόγο, οφείλει να το στυλιτεύει και να μιλάει γι' αυτό. Άχι. Είναι η άλλη πανδημία, κύριε. Η πανδημία της βλακείας, ναι. της άρνησης, της συνωμοσιολογίας. Ναι. Όπου νομίζουν, δηλαδή, λες και η μάσκα, ας πούμε, μου αλλάζει τις απόψεις. Δηλαδή, ότι εγώ λέω άλλα πράγματα τώρα από τη φορά μάσκα για το μεταναστευτικό. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το πει κάποιος. Βλέπω φίλους μου που τους θεωρώ σοβαρούς ανθρώπους σε άλλα ζητήματα. Να λένε απίθανες ανοησίες και να θυμώνουν, πλακωνόμαστε. Δηλαδή να σε διαγράφουν από τα κοινωνικά δίκτυα, αναγκάζεσαι να τους διαγράψεις γιατί παρεκτρέπονται, γιατί αρνούνται το πρόβλημα. Και αυτό είναι τεράστιο λάθος και είναι και πάρα πολύ κίνδυνο. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά μαζί μας ο Κωνσταντίνος Φίλης. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, όπως προείπα, το Διευθυντή Ερευνών Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Λιαζού. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να μας σχολιάσετε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, κύριε Φίλη. Ναι, κοιτάξτε, το ανακοινωθέν της περασμένης Πέμπτης... Έχει κάποια θετικά και έχει και ορισμένους αστερίσκους. Στα θετικά αυτό το οποίο καταγράφω είναι πρώτον ότι ουσιαστικά βάζει ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι το Δεκέμβριο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αναμένει πως μέχρι το Δεκέμβριο θα έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση σε σχέση με τις διερευνητικές όταν και εφόσον αυτές ξεκινήσουν και θα έχουμε δει κατά πόσο η Τουρκία έχει τηρήσει την δέσμευση της αλλαγής τάσης απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο ή έχει επανέλθει στα κανονικά για αυτήν, αντικανονικά για τους υπόλοιπους επίπεδα. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ουσιαστικά, περνάει μέσα από τις σχέσεις της Τουρκίας από τη συμπεριφορά μάλλον της Τουρκίας απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο, περνούν οι ευρωτουρκικές σχέσεις, δηλαδή ουσιαστικά θα παραμείνουν παγωμένες οι ευρωτουρκικές σχέσεις σε περίπτωση που η Άγκυρα συνεχίσει την συμπεριφορά αυτή απέναντι σε Αθήνα και Λευκοσία. Και το τρίτο είναι ότι έχει υιοθετηθεί ευτυχώς, πράγμα το οποίο δεν είχε συμβεί, η ορολογία και η προσέγγιση, θα έλεγα, της Ελλάδας και της Κύπρου σε σχέση με αυτά που κάνει η Τουρκία, ότι δηλαδή συνιστούν παραβατική συμπεριφορά, παράνομες πράξεις και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για εμάς και προφανώς είναι πολύ θετικά. Τώρα όμως υπήρξαν και κάποιοι αστερίσκοι. Το κυριότερο είναι ότι δεν μιλάμε για κυρώσεις, αλλά μιλάμε για παραπομπή σε αποφάσεις που παραπέμπουν σε κυρώσεις. Αυτό νομίζω. Έχετε πολύ δίκιο, ναι. Το οποίο είναι οξύμορο, αλλά ισχύει. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι από τη στιγμή που δεν μιλάμε για κυρώσεις, πολλό δε μάλλον δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα για αυτοματοποιημένο μηχανισμό επιβολής κυρώσεων. Άρα, αυτή τη στιγμή δεν αισθάνεται κάποια ιδιαίτερη πίεση η Τουρκία. Ούτε σημαίνει αυτό ότι το Δεκέμβρη, εφόσον έχει συμπεριφερθεί ανάλογα, θα δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναμβάνει μέτρα. Θα πρέπει να περάσει πάλι από μια διαδικασία που δεν ξέρουμε πόσο μακρά είναι και δεν ξέρουμε και τι μέτρα θα είναι αυτά. Άρα δεν είναι ξεκάθαρη λίστα. Και το τρίτο και τελευταίο, κύριε Λιάτσο, είναι το προφανές, ότι το μήνυμα προς την Τουρκία δεν είναι ένα μήνυμα αποφασιστικότητας. Μιλώ συνολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι αρκετά θολό. Και οπωσδήποτε αυτό δίνει αέρα στα πανιά του Ερντογάν. Είναι θολός μήνυμα, επαναλαμβάνω, υπάρχουν τρία πολύ θετικά, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και αστερίσκοι και στο τέλος της μέρας το μήνυμα δεν είναι μήνυμα αποφασιστικότητας απέναντι στον Ερντογάν. Βέβαια, να πούμε το εξής. Οι Γερμανοί, είδαμε και με την αποχώρηση του Γιαβούς από την Κυπριακή ΑΟΖ, ενώ του τουρκικού πλωτού γεωτρύπανου, προσπαθούν μέσω του κατευνασμού να καταφέρουν την Τουρκία να κάνει κινήσεις καλής θέλησης και ούτω καθεξής. Εδώ υπάρχουν δύο διαστάσεις. Πρώτον, το γεγονός ότι ο Ερντογάν έχει ρίξει τόσα πολλά χαρτιά στο τραπέζι, που ξέρετε είναι σε θέση να παίρνει πίσω κάποια από αυτά και να εμφανίζεται ότι κάνει ότι ο ίδιος, ας πούμε, είναι υπέρ του διαλόγου και του συμβιβασμού και ότι η Τουρκία είναι μια τέτοια δύναμη, πράγμα το οποίο απέχει αρκετά, η αλήθεια, από την πραγματικότητα. Ναι, ναι. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι, κακά τα ψέματα, αρκετοί Ευρωπαίοι, το είχαμε πει και στην τελευταία επικοινωνία μας, αναζητούν φίλους οικείς από την Τουρκία για να μπορούν να υποστηρίζουν και να υπερασπίζονται, υποτίθεται, τη θέση ότι δεν πρέπει να πάμε απέναντι στην Τουρκία με κυρώσεις, αλλά πρέπει να βρούμε ένα άλλο μείγμα πολιτικής, το οποίο θα έχει πάρα πολύ καρότο και πάρα πολύ λίγο μαστίγιο. Και λίγο μαστίγιο. Έχετε καταλάβει γιατί δεν έχουν ξεκινήσει ή γιατί δεν ξεκινούν προσεχώς τα επόμενα 24 ώρα οι διερευνητικές? Και αν ξεκινήσουν, το δεύτερο ερώτημα σε αυτό, εάν ξεκινήσουν οι διερευνητικές, εκτιμάτε ότι μπαίνουμε σε καθαρή αποκλιμάκωση? Σε καθαρή αποκλιμάκωση είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς ότι μπαίνουμε με την Τουρκία, με τη σημερινή Τουρκία, με μια χώρα η οποία βλέπουμε ότι της αρέσει να ανοίγει μέτωπα, της αρέσει να παρευρίσκεται σε πολεμικά μέτωπα. Βλέπε Ναγκόρνο Καραμπάχ, βλέπε Λιβύη, βλέπε Συρία, βλέπε Ανατολική Μεσόγειο, βλέπε Αιγαίο. Είναι ένα κράτος, η Τουρκία, η οποία αυτή τη στιγμή διακατέχεται από μια αλαζονική αυτοπεποίθηση και θεωρεί ότι είναι μια περιφερειακή σχεδόν υπερδύναμη, η οποία μπορεί να κάνει περίπου ό,τι θέλει. Και οπωσδήποτε φαίνεται ότι η τουρκική ηγεσία εκτιμά πως όσο περισσότερα μέτωπα ανοίγει, τόσο το καλύτερο για αυτήν, γιατί ισχυροποιείται διαπραγματευτικά. Την ωφελούν, δηλαδή, κατά τη γνώμη σας? Έχετε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, κύριε Φίλη. Τα πολλά μέτωπα που έχει ανοίξει, είπατε, Συρία, Λιβύη, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο, Ναγκόρνο Καραμπάχ, αυτά τα πάρα πολλά μέτωπα την ωφελούν την Τουρκία? Μέσω μακροπρόθεσμα θεωρώ ότι θα τις κοστίσουν και ενδεχομένως να τις κοστίσουν ακριβά. Βραχυπρόθεσμα, η αίσθηση του Ερντογάν είναι ότι συμμετέχοντας σε όλα αυτά τα μέτωπα θα έχει λόγο και ρόλο στις εξελίξεις, άρα θα είναι ισχυροποιημένος διαπραγματευτικά. Και ένας από τους βασικούς λόγους που εμπλέκεται και στον Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι ακριβώς αυτός. Ότι στο τέλος της μέρας, όταν και εφόσον θα ξεκινήσει μια διαδικασία εξομάλυνσης σε σχέση με τον Ναγκόρνο Καραμπάχ, ναι, ναι, σου λέει ότι και εγώ θα έχω ένα ρόλο στο τραπέζι, τον οποίο υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα τον είχα. Εμείς επιμένουμε ότι το μόνο θέμα συζήτησης μαζί με τους Τούρκους είναι οι θαλάσσιες ζώνες. Αντιθέτως, η Τουρκία, ο Ερντογάν, βάζει όλα τα θέματα που νομίζει, που έχει στο μυαλό του, στο τραπέζι. Αποστρατικοποίηση νησιών, κυριαρχία ορισμένων νησιών, Θράκη και πολλά άλλα πράγματα. Δεν ακυρώνει ουσιαστικά τις διερευνητικές όταν εμείς λέμε το α και αυτός λέει το ω? Κατά πρώτον, ρωτήσατε πριν και δεν πρόλαβα να απαντήσω γιατί καθυστερούν οι διερευνητικές. Και ναι, είναι πολύ εύλογο το ερώτημα. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα ζήτημα ως προς τον καθορισμό της ατζέντας. Είναι το γεγονός βέβαια ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι και επικοινωνιακής φύσης, ότι δηλαδή η Τουρκία θέλει να δείξει και στο εσωτερικό της ότι δεν κάμπτεται και ότι δεν μπορεί, ας πούμε, λίγες μέρες μετά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που η Τουρκία στο εσωτερικό της εμφάνισε ως μεροληπτικές σε βάρος της, ναι, ναι, ότι δεν μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία άμεσα με την Ελλάδα. Άλλωστε και σήμερα ήταν να γίνουν κάποιες συζητήσεις, μάλλον χθες πλέον, γιατί είμαστε στην Τρίτη, σε τεχνικό επίπεδο μέσα από αυτό το μηχανισμό του ΝΑΤΟ μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, οι οποίες αυτές αναβλήθηκαν για τεχνικούς λόγους, όπως είπαν τα δύο μέρη. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο και για την Τουρκία και για την Ελλάδα, αλλά κυρίως για την Τουρκία, να διαχειριστούν αυτή τη διαδικασία συζήτησης και διαβούλευσης και στο εσωτερικό. Πρέπει να δείχνουν και κάτι άλλο, εκτός από αυτό το οποίο καταλαβαίνει ο πολλής κόσμος. Τώρα, ως προς τις διερευνητικές, κύριε Λιάτσο, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια ελληνική κυβέρνηση η οποία πρόκειται να δεχτεί, πρώτον, διεύρυνση της ατζέντας των διερευνητικών. Οι διερευνητικές σταμάτησαν το Μάρτιο του 2016 με ευθύνη της Τουρκίας, μετά από 14 χρόνια, γιατί είχαν ξεκινήσει το 2002, ναι, ναι, με μια ατζέντα που ήταν θαλάσσιες ζώνες. Άρα λοιπόν, το να μιλάμε για αποστρατικοποίηση, για ένα αέριο χώρο, για κυριότητα νησιών, για Θράκη και ούτω καθεξής, δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό. Από την άλλη, αυτό το οποίο θέλει μεγάλη προσοχή είναι το τι η Τουρκία θα θελήσει να κάνει εκτός διερευνητικών, σε ένα παράλληλο διάβλο, προσπαθώντας να πείσει και τους εταίρους μας για το δίκαιο των επιχειρημάτων της. Γιατί ξέρετε, για εμένα και φαντάζομαι τους περισσότερους, το ζήτημα της αποστρατικοποίησης, το οποίο είναι εκ των όνου κάνευ να αναφέρω ότι δεν υπάρχει ζήτημα ότι να συζητηθεί από δικής μας πλευράς. Γιατί? Πρώτον, γιατί η Τουρκία είναι μια επιθετική δύναμη, δυστυχώς, μακάρι να ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δεύτερον, γιατί η Τουρκία έχει σε βάρος μας ένα κάζους μπέλι, ήδη από τον Ιούνιο του 1995. Τρίτον, γιατί η Τουρκία έχει εισβάλει στην Κυπριακή Δημοκρατία και βρίσκεται εκεί από το 1974 εδρεωμένη. Το ίδιο έχει κάνει στη Συρία, το ίδιο έχει κάνει και στο Ιράκ. Άρα το ρέκορ της είναι το χειρότερο δυνατό. Τέταρτον, γιατί ακόμα και αν η στρατιά του Αιγαίου πάει, της Τουρκίας εννοώ, πάει 150 και 200 χιλιόμετρα πίσω, και πάλι τα ελληνικά νησιά δεν μπορούν με τίποτα να μείνουν ανοχήρωτα. Και πέμπτον, γιατί η οχύρωση του εδάφου σου, όταν έχεις μια τέτοια δύναμη με τα χαρακτηριστικά της Τουρκίας δίπλα σου, κυριολεκτικά δίπλα, είναι μέγιστης προτεραιότητας και δεν τίθεται ζήτημα για συμφωνίες, αποφάσεις του ΟΗΕ, τη Συμφωνία της Λοζάνης, η Συνθήκη των Παρισίων και ούτω καθεξής. Και το έκτο και σημαντικότερο είναι ότι η Τουρκία εκ του πονηρού, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω την προσοχή σας, εκ του πονηρού προσπαθεί να αναθέσει το ζήτημα της αποστρατικοποίησης, διότι θεωρεί ότι αν και εφόσον κατάφερνε έστω και τη μερική αποστρατικοποίηση κάποιων νησιών, το επόμενο βήμα θα ήταν να αμφισβητήσει την κυριότητά τους. Εφόσον δεν θα υπήρχε πάνω σε αυτά τα νησιά ελληνική παρουσία και οχύρωση. Αυτό ας το κρατήσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα θέματα δεν μπορούν να τεθούν, όμως να έχουμε, ξαναλέω, κατά νου ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει από την πίσω πόρτα με άλλους τρόπους, όχι μέσω διερευνητικών απαραίτητος, μην πέφτουμε στην παγίδα των τρόπων, να το κάνουν με άλλα κανάλια και κυρίως επιχειρηματολογώντας προς τους εταίρους μας για το δίκαιο των επιχειρημάτων τους. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Κύριε Φίλη, πώς είδατε την επίσκεψη Πομπέο στην Ελλάδα? Θετική, στο βαθμό που υπάρχει κάτι απτό και χειροπιαστό. Γιατί ο Πομπέο, προφανώς υπάρχουν δύο λόγοι βασικοί. Ο ένας είναι εσωτερικός αμερικανικός και σχετίζεται με τις εκλογές. Δηλαδή θα πρέπει να καθησυχαστούν οι Ελληνοαμερικανοί, οι οποίοι μάλιστα κατά 60-70% ψηφίζουν Ρεπουμπλικάνους. Να καθησυχαστούν λοιπόν για την ειδική σχέση μεταξύ Τραμπ και δηλαδή Ερντογάν. Το 60-70% ψηφίζει Τραμπ. Το 60-70% των Ελληνοαμερικάνων ψηφίζει Ρεπουμπλικάνους, ιστορικά. Λοιπόν, άρα είναι προφανές ότι ο Πομπέο με τον ερχομό του εδώ πέρα ήθελε να καθησυχάσει τους Ελληνοαμερικανούς και την ελληνική κυβέρνηση, αλλά κυρίως τους Ελληνοαμερικανούς, ότι αν και εφόσον επανεκλεγεί ο Τραμπ, δεν θα αλλάξουν τα πράγματα σε σχέση με τις σχέσεις ευρωπαϊκές, συγγνώμη, ΗΠΑ, Τουρκίας, ΗΠΑ, Ελλάδας, και ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας έχουν μια δική τους ατζέντα, η οποία δεν επηρεάζεται από τις σχέσεις του Αμερικανού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Το δεύτερο έχει να κάνει με το πώς οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται την παρουσία της Ελλάδας στην περιοχή, ως μια πολύ σημαντική δύναμη, ως πυλώνα σταθερότητας, ως μια χώρα που σε συνεργασία με άλλα κράτη, Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αίγυπτο και ούτω καθεξής, μπορούν να προωθήσουν και να εξασφαλίσουν τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή. Το ενεργειακό και το οικονομικό ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Αμερικανούς, και το στρατιωτικό αποτύπωμα που έχουν στην Ελλάδα, το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό. Το θέμα είναι, κύριε Λιάτσο, κατά πόσο υπάρχουν κάποια ανταλλάγματα, είτε υπό τη μορφή εγγυήσεων από πλευράς Αμερικανών σε σχέση με την Ελλάδα και απέναντι στην Τουρκία, υπό τη μορφή επενδύσεων, όπου πραγματικά θα θέλαμε να έχουμε, ας πούμε, τη Microsoft, η οποία έκανε μια εμβληματική επένδυση στην Ελλάδα, πολύ σημαντική, μια επένδυση βέβαια η οποία, για να έρθω και στο τελευταίο και να μην κάνω άλλη κατάχρηση, μία από τους στοχεύσεις της επίσκεψης Πομπέο ήταν να στείλει ένα μήνυμα προς Ρώσους και Κινέζους ότι η Ελλάδα είναι αμερικανικών συμφερόντων χώρα και ότι δεν πρέπει να πολυεμπλακούν. Αυτό που συνέβη, ας πούμε, με τη Microsoft, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό, ένα μήνυμα δηλαδή προς τους Κινέζους, ότι πρώτον το 5G δεν θα περάσει στην Ελλάδα, διότι ξέρουμε ότι η Huawei, η κινέζικη, είναι αυτή η οποία πρωτοπορεί στο ζήτημα του 5G. Και το δεύτερο, βέβαια, να έχουμε κατά νου ότι επειδή η Κόσκο έχει ένα μεγάλο κέντρο logistics στον Πειραιά, προφανώς συνυπολογίζει στην όποια διεύρυνση των δραστηριοτήτων της το γεγονός ότι η Ελλάδα θα είναι πλέον το επίκεντρο, το hub ουσιαστικά, για τα ψηφιακά ζητήματα που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μιας μεγάλης αμερικανικής εταιρείας όπως είναι η Microsoft. Άρα λοιπόν θετική η επίσκεψη, αρκεί να δούμε Πράγμα το οποίο μπορεί να μην γνωρίζουμε, γιατί υπάρχουν συμφωνίες κάτω από τα ραντάρ που μπορεί να μην έχουν γίνει γνωστές σε εμάς. Να δούμε κάτι απτό, κάτι χειροπιαστό και να μην μείνουμε μόνο στα καλά λόγια και στο ξέρετε, φιλικό χτύπημα στην πλάτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλό βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Για να δούμε την κόντρα news της Τρίτης, φίλες και φίλοι. Το πρώτο της θέμα, πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πειρατική πτήση Ολλανδικής ΜΚΟ καθυλώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είχε απογειωθεί από το Ρότερνταμ με προορισμό τη Λέσβο για να μεταφέρει πρόσφυγες και μετανάστες. Αγνοείται η τύχη των 10 ακτιβιστών που επέβαιναν στο αεροσκάφος. Άλλο θέμα, δραματική διαπίστωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ένας στους 10 κατοίκους του πλανήτη έχει μολυνθεί από κορονοϊό. Έτσι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μητσοτάκης μύθ, μεγάλη επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα. ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση οφείλει να ενισχύσει επιχειρήσεις, εργαζομένους και νοικοκυριά. Μάσκες παντού, μίνι lockdown σε Αχαΐα και Ιωάννινα. Στο Βραδεμβούργο ανησυχεί από τα νέα κρούσματα αφρικανικής πανόλης. Ρεκόρ χρέους, ξεπέρασε το 216% του ΑΕΠ. Και το κεντρικό άρθρο της εφημερίδας έχει τίτλο «Νέο αφήγημα». Κύριε Κρανιδιώτη, θέλετε να πείτε κάτι? Ναι, κοιτάξτε, επειδή άκουσα με προσοχή τον κύριο Φίλε, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Αν θα θέλαμε να δώσουμε έναν τίτλο για τα συμπεράσματα, για τα αποτελέσματα της Σύνοδου, θα ήταν με μία φράση «Υπόθαλψη και επιβράβευση τουρκικής επιθετικότητας». Και εξηγούμε τι εννοώ. Η Τουρκία απειλεί ένα μη μέλος, απειλεί 3 κράτη-μέλη. Την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Γαλλία. Θυμίζω το περιστατικό με τη φρεγάτα, τη γαλλική, και τις λεκτικές απειλές που ακολούθησαν από τους Γάλλους και από τους Τούρκους, τον πρόεδρο και διαφόρους υπουργούς. Έχει στείλει στρατό και τζιχαντιστές σε 3 χώρες. Στη Συρία, στη Λιβύη και στο Αρτσάχ. Στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπως το λένε οι Ρώσοι και οι Αζέροι. Όπου οι Τούρκοι έχουν πάει εκεί μαζί με τους Αζέρους για να συνεχίσουν τη γενοκτονία του 2015 στην ουσία. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η Τουρκία τα κάνει όλα αυτά, μας απειλεί με πράξεις, οι απειλές είναι έμπρακτες και της μετρητής, και εμείς τι πήραμε? Εμείς φέραμε μια υποσχετική κυρώσεων σε στάδια. Θα πάμε, λέει, σε αποφάσεις που θα αποφασίσουν για το αν και θα. Δηλαδή, δεν θα μου έκανε εντύπωση να μάθουμε κάποια στιγμή ότι η κυρία Μέρκελ πήρε τον Ερντογάν και του είπε: κοίταξε, θα γράψουμε και κάτι μπουρδες εκεί, μην σε απασχολεί, δεν θα έχουν καμία πρακτική συνέπεια. Δηλαδή, τους αφήνουν, δηλαδή, τι άλλο μπορεί να κάνει? Είναι δουλέμπορος. Ο Ερντογάν, ο μεγαλύτερος τράφικερ στον κόσμο, είναι αρχηγός τρομοκρατών, στέλνει τζιχαντιστές με 1.700 και 2.000 σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Είναι πειρατής, ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε στη γαλλική φρεγάτα στη Μεσόγειο. Έχει εισβάλει σε χώρες, απειλεί εμάς με πόλεμο, είμαστε μέλιος, κατέχει την Κύπρο και λέμε θα. Η απάντηση είναι θα. Λοιπόν, η κυβέρνηση τι έπρεπε να κάνει? Θα μου πείτε, εγώ δεν την μέμφωμαι διότι δεν μπόρεσε να επιτύχει τις κυρώσεις. Μπορεί να μην μπορούσε να τις πετύχει, γιατί δεν υπήρχαν οι σχετισμοί. Έπρεπε να υποβάλει βέτο. Έπρεπε να ασκήσουμε το δικαίωμά μας στο βέτο, αντί να πάρουμε αυτή τη σούπα και με εκείνα τα χαμόγελα. Γιατί ξέρετε, εμένα αυτό που δεν μου αρέσει είναι να εξοραίζουμε τα προβλήματα και να νομίζουμε ότι τα λύνουμε ή ότι μπορούμε να ξεγελάσουμε τον κόσμο. Και εγώ και άλλοι πολύ στηρίξαμε σε κάποια πράγματα. Θέλω να ρωτήσω, έχουμε τη σύνδεση? Τον κύριο Κυρανάκη τον έχουμε? Έχουμε τον κύριο Κυρανάκη, τον κύριο Κούλογλου. Σε λίγο. Για να δούμε τον κύριο Κυρανάκη. Ναι, Θανάση, παρακαλώ. Θα ήθελα να πω, κύριε Κυρανάκη, καλησπέρα. 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 Έλα, Θανάση. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Κρανιδιώτης δύο πράγματα, τα οποία νομίζω έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Συγγνώμη, ένα πολύ σημαντικό. Και έκανε και το εξής. Επένεσε την Τουρκία, αν έχει το Θεό σου, το μεγαλύτερο τράφικερ στον κόσμο, και έκανε παρατήρηση, μας κούνησε το δάχτυλο η Μέρκελ σε εμάς για τη Μόρια. Εγώ θέλω να προσθέσω το εξής, το οποίο έχει σημασία, ότι αυτή η σύνοδος κορυφής ήταν για να ληφθούν κυρώσεις. Το ξέραμε, έγινε για τις κυρώσεις. Και όχι μόνο δεν υπήρξαν κυρώσεις, δεν υπήρξε καν αναφορά της λέξης κύρωση κλπ. Πουθενά στο ανακοινωθέν. Και το δεύτερο που θέλω να πω, και συνδυάζεται με αυτό του κυρίου Κρανιδιώτη, είναι ότι πανηγυρίσαμε. Για ποιο λόγο πανηγυρίσαμε? Δεν θα έπρεπε δηλαδή επιτέλους να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους για τόσο σοβαρά πράγματα, για να μην είναι παραπληροφορημένος ο κόσμος? Για πάμε στη σύνδεση. Ευχαριστώ, Θανάση. Ακόμα και ο κύριος Φίλης προηγουμένως είπε ότι το μήνυμα είναι θολό. Το είπε πολύ ευγενικά ο άνθρωπος. Ότι ήταν αποτυχημένη η... Πάμε να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κώστα Κυρανάκη, τον βουλευτή στο νότιο τομέα με τη Νέα Δημοκρατία, και τον κύριο Στέλιο Κούλογλου, ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Κυρανάκη, θα ξεκινήσω από το τι έγινε στην τελευταία σύνοδο με το θέμα των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Τουρκίας, και θα επαναλάβω τη γνωστή δήλωση του εκπροσώπου της κυβέρνησης, του κυρίου Πέτσα, ο οποίος πριν τη σύνοδο είπε ότι οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Τουρκίας θα δαγκώνουν. Έτσι είχε πει ο κύριος Πέτσας. Δεν είδαμε θέμα κυρώσεων, πολύ περισσότερο δεν είδαμε κυρώσεις που να δαγκώνουν. Πώς την είδατε τη σύνοδο? Όταν έγινε λοιπόν αυτή η δήλωση και όταν μπήκαν στο τραπέζι οι κυρώσεις, είδαμε ότι η Τουρκία έκανε πίσω και απέσυρε το ερευνητικό πλοίο από την ελληνική υφαλοκρηπίδα, και είδαμε αρκετά βήματα πίσω από τη γείτονα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια νέα βάση διαλόγου όπως αυτή αποτυπώνεται μέχρι σήμερα. Προφανώς η απόφαση και το ανακοινωθέν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για όποιον το διαβάσει, λέει ότι εφόσον συνεχιστεί η τουρκική προκλητικότητα, ναι, θα υπάρξουν κυρώσεις. Και αυτό είναι, ναι, ένα συμπέρασμα το οποίο πρέπει να βγάλει οποιοδήποτε ξέρει να διαβάζει διεθνείς σχέσεις. Προφανώς αυτή η δήλωση του κυβερνητικού προσώπου που διαβάσατε λίγο πριν έγινε πριν αποσυρθεί το τουρκικό πλοίο από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ναι. Κύριε Κούλογλου, πώς είδατε εσείς τη σύνοδο και, και αυτό που αποφασίσαν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι η ελληνική κυβέρνηση βρέθηκε στριμωγμένη, διότι η Γερμανία πίεζε να μην γίνει η παραμικρή αναφορά στις κυρώσεις, όμως και δεν έγινε. Η κυβέρνηση είχε κάνει ένα λάθος, είχε βάλει πολύ ψηλά τον πύχη ότι θα βάλουμε κυρώσεις, μηχανισμό κυρώσεων. Υπάρχουν επανειλημμένες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου που επαναλαμβάνει αυτό. Επομένως, όταν φτάσαμε στο να μην έχουμε κυρώσεις, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα? Είναι ότι η κυβέρνηση δεν είναι μόνο ότι θα μπορούσε να πει αυτά που λέει τώρα ο κύριος Κυρανάκης ως εύλογες δικαιολογίες, ότι άλλαξε η Τουρκία, υποχώρησε κτλ. Αλλά δεν είπε αυτό. Είπε ότι σκίσαμε. Ότι πήγαμε στη σύνοδο και γυρίσαμε και είμαστε καταδουσιασμένοι. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Αυτό είπε, ναι, και ο Πρωθυπουργός. Ναι. Αυτό, ναι, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, με αυτά που ζητάγαμε, είχαμε προαναγγείλει, αλλά και με το τελικό αποτέλεσμα της συνόδου. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, είμαστε καταδουσιασμένοι γιατί δεν πέρασαν οι κυρώσεις, γιατί δεν έβαλαν. Στο τέλος θα είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί δεν έβαλαν σε εμάς κυρώσεις. Κύριε, το άλλο θέμα όμως που. Σας κάνω μια ερώτηση. Το άλλο θέμα που είναι πολύ πιο σημαντικό να αναλύσουμε, ναι, ναι, είναι η διάσταση απόψεων Ελλάδας-Λευκωσίας σε τέτοιο βαθμό που παρατηρείται για πρώτη φορά μετά την. Γιατί το λέτε αυτό, γιατί το λέτε? Και την τουρκική εισβολή. Διότι. Γιατί μιλάτε για διάσταση απόψεων Ελλάδα-Κύπρου? Διότι είναι προφανές ότι σε κανένα βαθμό, όσο η Τουρκία πίεζε για να υπάρξουν κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, η Κύπρος πίεζε για να υπάρξουν κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, ναι, δεν υποστηρίχθηκε στεναρά και δεν υποστηρίχθηκε καθόλου, θα έλεγα, από την Ελλάδα. Μάλιστα υπάρχουν δημοσιεύματα, ήταν να πάνε και κάποια ελληνικά αεροπλάνα στην Κύπρο, F-16, ναι, ναι, τα οποία ούτε και αυτά πήγαν, και προφανώς και αυτό αποδόθηκε από τον ελβετριακό τύπο και έγκαιρες εφημερίδες όπως ο Πολίτης στην αλλαγή στάσης και στην προοπτική διερευνητικών συνομιλιών. Έχουμε δηλαδή ένα πολύ κακό, πολύ κακό προηγούμενο, και σχέσεις Αθήνας-Λευκωσίας, παρά τα επιφανειακά χαμόγελα, δεν είναι. Εγώ θυμάμαι την επόμενη της συνόδου, την Παρασκευή, ο κύριος Αναστασιάδης δημοσιοποίησε μία επιστολή όπου από τη μία ευχαριστούσε τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευχαριστούσε θερμά τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τη στάση που κράτησε σε σχέση με τη χώρα του, με την Κύπρο. Ναι, ξέρετε, αυτά είναι, λέτε ότι είναι η ανάγκη επικοινωνιακά. Σήμερα τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης λένε βασικά ότι όλο αυτό που παρουσιάστηκε ως θρίλερ το βράδυ και τα λοιπά, που πιέζανε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και της Κύπρου, στην πραγματικότητα ο πρόεδρος της Κύπρου πίεζε για να υπάρξουν κυρώσεις. Εκεί οφείλεται το mini thriller που σημειώθηκε το βράδυ. Εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να σοβαρευτεί, να λέει την αλήθεια στον ελληνικό λαό και να μην μας παραμυθιάζει χρησιμοποιώντας ένα μηχανισμό με τη λίστα Πέτσα και τα λοιπά για προπαγάνδα, να μας περνάει για χαζούς και πάντα και χαζούς στον ελληνικό λαό. Κύριε Κουλόγλου, είπατε κάτι πολύ σημαντικό προηγουμένως. Επισημάνατε ότι και αυτό που είπε ο Εμίλιος, ότι ο κύριος Πέτσας μιλούσε για κυρώσεις που θα δαγκώνουν, μιλούσε η κυβέρνηση σε διάφορους τόνους για κυρώσεις. Πιστεύετε ότι το έκανε αυτό μη γνωρίζοντας ποιο είναι το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή μήπως είχε κάποιες άλλες υποσχέσεις, κάποιες διαβεβαιώσεις, οι οποίες στην πορεία άλλαξαν και άλλαξαν και το κλίμα? Γιατί δεν νομίζω ότι είναι τόσο, πώς να το πω, άσχετοι στην κυβέρνηση που να κάνουν τόσο πολύ υψηλών προσδοκιών δηλώσεις και να βρίσκονται χωρίς καν την αναφορά της λέξης κύρωση ή κυρώσεις στο τελικό ανακοινωθέν. Κάτι πρέπει να συνέβη στο μεταξύ χρονικό διάστημα. Εμείς που γνωρίζουμε τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ τουλάχιστον είμαι και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συζητάμε συχνά με τους αρμόδιους της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπήρχε καμία πρόθεση ήδη από τους μήνες στους οποίους μιλάει ο κύριος Πέτσα, δεν υπήρχε καμία πρόθεση για να επιβληθούν κυρώσεις. Μου λέτε ότι δεν μπορεί μια κυβέρνηση να έχει πέσει τόσο έξω, και όμως σας λέω ότι ειδικά αυτή η κυβέρνηση μπορεί πραγματικά να πέσει πάρα πολύ έξω. Προκαλεί τεράστια έκπληξη αυτό το πράγμα. Ακούστε, είναι πράγμα το οποίο μας γεννά άλλες σκέψεις για το κατά πόσο υπάρχει ικανότητα διαχείρισης τόσο σημαντικών θεμάτων. Κύριε Λιτσογιάννη, θα σας πω ένα μόνο πράγμα, ότι μια κυβέρνηση που εδώ και 5 μήνες πασχίζει να λύσει το πρόβλημα με τις μάσκες στα σχολεία και δεν το έχει λύσει ακόμα, θεωρείται ότι μπορεί να κάνει καλύτερη εξωτερική πολιτική με τα ελληνοτουρκικά? Κύριε Κυρανάκη, για πείτε μας κάτι. Εσείς γνωρίζετε γιατί δεν έχουν ξεκινήσει οι διερευνητικές? Υπάρχει κάποια εμπλοκή? Υπάρχει μια ασάφεια γύρω από το θέμα? Δεν υπάρχει ενημέρωση. Ρωτάμε βουλευτές, υπουργούς κτλ. Κανείς δεν ξέρει τι να απαντήσει. Ναι, πριν πάμε εκεί, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για αυτά που είπε ο κ. Κούλογλου, διότι πραγματικά αδυνατό να καταλάβω για ποιο λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και τόσους μήνες μιλάει από το πρωί στο βράδυ μόνο για κυρώσεις και για τίποτα άλλο. Εσείς βάλετε τον πύχη και το κριτήριο, βάλατε ως μοναδικό κριτήριο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τις κυρώσεις και τίποτα άλλο. Λοιπόν, η δική μας λογική είναι διαφορετική. Η Ελλάδα, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την Τουρκία, πρέπει να είναι ισχυρή στρατιωτικά και ισχυρή οικονομικά. Η Ευρώπη παίζει το ρόλο της. Δεν έχει όμως ούτε έναν ευρωπαϊκό στρατό, ούτε λειτουργούσε έτσι ποτέ απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις. Έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη στήριξη και από την Αυστρία και από τη Γαλλία και από πολλές άλλες χώρες που για πρώτη φορά βγαίνουν τόσο ξεκάθαρα και τόσο επιθετικά απέναντι στην Τουρκία. Ακόμα και Γερμανοί αξιωματούχοι, όπως ο κύριος Βέμπερ, τον οποίο σε αυτή την εκπομπή έχω ακούσει πολλές φορές δημοσιογράφους και πολιτικούς να τον αποκαλούν ανθέλινα, να βγαίνει τόσο ξεκάθαρα υπέρ της Ελλάδας και εναντίον της Τουρκίας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τα παραγράφουμε αυτά. Αλλά αυτές είναι στηρίξεις σε επίπεδο δηλώσεων και σε επίπεδο, ας πούμε, κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Εμείς λοιπόν πήραμε την απόφαση να αυξήσουμε τους εξοπλισμούς, πήραμε την απόφαση να αυξήσουμε την κυριαρχία των ενόπλων δυνάμεων σε αέρα, γη και θάλασσα. Πήραμε την απόφαση να κάνουμε βήματα, να αυξήσουμε την οικονομική ισχύ της Ελλάδας την ίδια ώρα που η Τουρκία και η τουρκική λίρα βαδίζει σε ένα πολύ μεγάλο κατήφορο. Αυτά είναι τα οποία πρέπει να απασχολούν την προοπτική και τη δυναμική των ελληνοτουρκικών σχέσεων, και όχι αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα φωνάζει από το πρωί στο βράδυ για το τι κάνουμε στην Ευρώπη και αν είναι κοροϊδία το ένα κείμενο ή το άλλο. Δεν ισχύει ότι ήρθαν σε ρήξη η Ελλάδα και η Κύπρος. Ο κύριος Μητσοτάκης στήριξε απόλυτα τα αιτήματα του κύριου Στασιάδη και νομίζω ότι ήταν εξαιρετική η τακτική της Κύπρου και του Προέδρου της που έβαλε στο ίδιο τραπέζι το βέτο, που έβαλε στο ίδιο τραπέζι με βέτο την στήριξη και τις κυρώσεις απέναντι στην Λευκορωσία, γιατί το θέμα του κυρίου Λουκασένκο, του δικτάτορα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολλές ευρωπαϊκές χώρες και αυτό δεν το γνωρίζει και δεν το αντιλαμβάνει το ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια. Ειδικά αν πάτε σε χώρες όπως είναι οι Βαλτικές, χώρες όπως είναι η Πολωνία, θα καταλάβετε τη σημασία αυτών των θεμάτων. Και για κάποιο λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να δείχνει μια ητοπάθεια στα εθνικά θέματα. Το ίδιο έκανα και στον Εύρο, σας επενθυμίζω. Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο, όταν οι Έλληνες αστυνομικοί και οι ένοπλες δυνάμεις έδιναν μια μάχη στον Εύρο για να μην περάσει ο εκβιασμός του Ερντογάν και να μπουν οι μετανάστες μέσα στα ελληνικά σύνορα, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ευρωβουλευτές του έκαναν ερωτήσεις για το αν παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα. Το θυμάστε? Λοιπόν, τον διαψεύδω κατηγορηματικά. Δείχνει μια ητοπάθεια. Εντάξει, υπάρχουν κείμενα, υπάρχουν κείμενα, κύριε Κούλογλου, και υπάρχουν και δηλώσεις τελεχών σας. Σας διαψεύδω για τους ευρωβουλευτές. Ούτε ξεχνούνται, ούτε παραγράφονται. Εσείς λέγατε ότι η Ελλάδα είναι τυχοδιώκτης εκείνη την περίοδο. Εσείς φωνάζετε τη διεθνή αμνηστία στον Εύρο για να κάνει δίθεν έλεγχο για ανθρώπινα δικαιώματα που δίθεν παραβιάζονται. Εσείς κάνατε σημαία ένα άρθρο ψευδές στο New York Times που μιλούσε για κάτι φυλακές στον Εύρο και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία διαψεύστηκαν στην πορεία. Λοιπόν, αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο κάνει και τώρα και το ίδιο έκανε πάντα. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι μια ισχυρή Ελλάδα, ισχυρή στρατιωτικά και ισχυρή οικονομικά. Έτσι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει και την Τουρκία και οποιονδήποτε άλλον παραβιάζει και απειλεί τα δικά της συμφέροντα. Δεν απαντήσατε, αν γνωρίζετε, μπορεί να μην γνωρίζετε και είναι και φυσικό. Γιατί δεν έχουν ξεκινήσει οι διερευνητικές ακόμη? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που έχουμε δηλώσει την πρόθεσή μας να ξεκινήσουν διερευνητικές και το ίδιο έχει κάνει και η Τουρκία, αυτή τη στιγμή το ότι δεν ξεκινούν διερευνητικές βαρύνει την Τουρκία. Το δήλωσε και σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, κ. Παραδεισιώτης. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα θα ανακοινωθούν όταν έρθει η ώρα. Κύριε Κούλογλου, θέλετε να πείτε κάτι, να απαντήσετε σε αυτά που. Ναι, απλώς μόνο μια διευκρίνηση να κάνω ότι από την πρώτη στιγμή οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταδίκασαν την επίθεση του Ερντογάν με πρόσφυγες στον Εύρο. Μάλιστα, εγώ έδωσα συνεντεύξη στα διεθνή μέσα ενημέρωση και μπορώ να σας προσκομίσω στο διάλειμμα κιόλας τα σχετικά link στο διαδίκτυο, που είπα ότι ο Ερντογάν, αυτή είναι η δήλωσή μου ακριβώς, ο Ερντογάν βομβαρδίζει την Ελλάδα με ανθρώπινες ψυχές. Αυτή ήταν η δήλωση. Επομένως, δεν υπήρχε καμία προσπάθεια να αποδοθεί εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή ευθύνη στην ελληνική πλευρά και την ελληνική κυβέρνηση από τη στιγμή που η χώρα δεχόταν μια επίθεση. Μάλιστα. Κύριε Καρανικόλα... είχατε πει καν επίθεση εκείνη την εποχή, κύριε Κούλογλου. Τώρα είναι πολύ αργά. Εκείνη την εποχή δεχόταν επίθεση από τον Ερντογάν με όπλα τους πρόσφυγες. Τώρα τα λέτε. Όχι, σας λέω τότε. Αν το διάλειμμα, θα σας βρω και εγώ τα έγγραφα. Θα με προκαλέσετε πάλι να βάλουμε στοίχημα όπως την άλλη φορά. Να σας πω, αν λέω αλήθεια, να παραιτηθείτε εσείς από βουλευτής και αν λέω ψέματα να παραιτηθώ εγώ. Την ίδια μέρα στο ΦΡΑΣ 24 έκανα αυτή τη δήλωση που σας λέω. Μα την ίδια μέρα. Εντάξει, δεν είστε μόνος σας στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κούλογλου. Δεν είστε μόνος σας. Ανήκετε σε μια ευρωομάδα. Αυτή ήταν η στάση όλων των υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ. Με βουλευτές κλπ. Όχι, δεν ήταν καθόλου αυτή. Αλλά αφού θα μου βρείτε εσείς ένα έγγραφο, θα σας βρω κι εγώ άλλο. Για να ακούσουμε και ένα λεπτό τον κύριο Καρανικόλα να τοποθετηθεί για τη σύνοδο και για τις διερευνητικές. Να δούμε τον κύριο Καρανικόλα. Τον βλέπουμε. Κοιτάξτε, κύριε Λιάτσο, νομίζω ότι είναι σαφές ότι τα αποτελέσματα της συνόδου ήταν κατώτερα των προσδοκιών που είχαν καλλιεργήσει όλα τα κυβερνητικά στελέχη και οι υπουργοί της κυβέρνησης, αλλά και της πραγματικότητας που είχε διαμορφωθεί. Και αυτό σας το λέω, κύριε Λιάτσο, γιατί πρώτον, δεν έχουμε συγκεκριμένο κατάλογο κυρώσεων. Είναι σαφές αυτό. Μπορεί η απόφαση να παραπέμπει στο άρθρο που προβλέπει κυρώσεις, αλλά κύριε Λιάτσο, αυτό το ξέρει ήδη ο Ερντογάν. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων. Πλην όμως δεν ξέρει ποιες θα είναι αυτές οι κυρώσεις. Και αυτό που λέγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και βουλευτές και κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης συνομολογούσαν στο δημόσιο διάλογο, ήταν και είναι ότι έπρεπε σε αυτή τη σύνοδο να οριστικοποιηθούν ο κατάλογος των κυρώσεων, ώστε να γνωρίζει ο Ερντογάν ότι αν ξαναπαραβιάσει ελληνικά ή κυπριακά κυριαρχικά δικαιώματα, θα είναι αντιμέτωπος με συγκεκριμένες κυρώσεις. Αυτό λοιπόν δεν το έχουμε. Πρώτον. Δεύτερον, επίσης, κύριε Λιάτσο, δεν έχουμε και έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό επιβολής κυρώσεων, που αυτό σημαίνει ότι για να επιβληθούν οι κυρώσεις στην περίπτωση που θα χρειαστούν, θα πρέπει να ξανασυνεδριάσει η Σύνοδος Κορυφής. Ψυχή βαθιά δηλαδή, κύριε Λιάτσο, και στο μεσοδιάστημα ο Ερντογάν θα έχει αποθαρρυνθεί έτσι περαιτέρω. Μιας και όμως είναι εδώ ο κύριος Κυρανάκης, θέλω να το κάνω την εξής ερώτηση. Τελικά, κύριε Κυρανάκη, γιατί εγώ δεν κατάλαβα, το Oruç Reis παραβίασε ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ναι ή όχι? Και έχω λόγο που σας ρωτάω αυτό. Τα παραβίασε, ναι ή όχι? Αν θέλετε, απαντήστε, κύριε Κυρανάκη. Θα απαντήσω συνολικά στο τέλος. Το ρωτάω αυτό, κύριε Λιάτσο, ναι, γιατί ναι. Στην παράγραφο 17 των συμπερασμάτων, ναι, το Συμβούλιο, και ορθά, πολύ ορθά εγώ θα πω, έλαβε υπόψη του τις παραβιάσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ και είπε ρητά, κατηγορηματικά και σαφέστατα ότι καταδικάζει την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για την Ελλάδα όμως δεν υπάρχει καμία αναφορά σε παραβίαση, καταδίκη, ρητή καταδίκη της παραβίασης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα το εξής, κύριε Λιάτσο. Τελικά όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με το Oruç Reis να κόβει βόλτες εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, είχαμε παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας? Και αν είχαμε, γιατί δεν το διεκδικήσαμε να μπει στα συμπεράσματα όπως το διεκδίκησε η Κύπρος και μπήκε? Και αν δεν είχαμε, μήπως γι' αυτό το λόγο δεν επιβλήθηκαν οι κυρώσεις? Γιατί μάλιστα, εμείς αποδυναμώσαμε το επιχείρημα ότι θίγονται ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και επειδή αύριο έρχεται και στην Ελλάδα ο κύριος Στόλτεμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, νομίζω ότι είναι σαφές, και αυτό αύριο πρέπει να είναι το μήνυμα που θα φύγει από την Αθήνα, ναι, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ίσες αποστάσεις από την πλευρά του ΝΑΤΟ απέναντι στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι ο διεθνής παραβάτης του διεθνούς δικαίου. Η Τουρκία και ο Ερντογάν αποτελούν ένα παράγοντα αποσταθεροποίησης της ειρήνης και της ευρύτερης ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να σας αφήσει αύριο από τον κύριο Στόλτεμπεργκ. Κύριε Κυρανάκη, για το τελευταίο, αν θέλετε να ξεκινήσετε από το τελευταίο. Εάν πρέπει να υπάρχουν ίσες αποστάσεις με Ελλάδα και Τουρκία. Προφανώς όχι, κύριε Λιατσοδάκη. Τώρα αυτές είναι συζητήσεις που κάνουμε θεωρητικές. Το θέμα είναι τι διεκδικεί η χώρα και τι μπορεί να καταφέρει και τι καταφέρνει βήμα-βήμα. Και αυτό που έχουμε καταφέρει το τελευταίο διάστημα είναι να υπογράψουμε μία ΑΟΣ με την Ιταλία, να υπογράψουμε μία ΑΟΣ με την Αίγυπτο, να είμαστε πολύ κοντά στο να γίνει το ίδιο με την Αλβανία και φυσικά να ισχυροποιήσουμε τη θέση μας διεθνώς με την παρουσία εδώ του κ. Πομπέο το προηγούμενο διάστημα, που θα φέρει εξελίξεις στη Σούδα, θα φέρει πολύ πιο ισχυρή στρατιωτική δύναμη και στέλνει ένα πολύ ηχηρό μήνυμα. Για πρώτη φορά δεν πάει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ήρθε μόνο στην Ελλάδα, αυτό είναι κάτι ιστορικό, βάζει τέλος σε μια θεωρία των ίσων αποστάσεων, που μάλλον σε μια στάση των ίσων αποστάσεων που κρατούσε η Αμερική το προηγούμενο διάστημα. Ναι, ναι. Και αυτές είναι όλες πολύ θετικές εξελίξεις για τα εθνικά μας συμφέροντα. Επιμένω όμως στο ότι δεν πρέπει μονίμως να βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι για μας. Πρέπει να έχουμε το μυαλό μας και να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι σαν χώρα, όλα τα πολιτικά κόμματα και ο κόσμος ενωμένους, στο πώς θα κάνουμε τη χώρα μας πολύ πιο ισχυρή. Αν η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή, δεν έχει να φοβηθεί κανέναν και τίποτα. Όσο τα περιμένουμε όλα από άλλους, από την Ευρώπη, από την Αμερική, από δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, τότε θα είμαστε μια χώρα δεύτερης ταχύτητας. Εγώ θέλω να παλέψω για μια χώρα η οποία θα είναι ισχυρή και δεν θα χρειάζεται απολύτως κανέναν. Αυτό είναι, νομίζω, το δόγμα το οποίο πρέπει να έχει πολιτικό σύστημα της χώρας. Ελάτε, κύριε Κρανιδιώτη, κάντε μια σύντομη τοποθέτηση. Ήθελα να πω το εξής, ότι τα συμπεράσματα ήταν μια σούπα από την οποία το μόνο από το οποίο κινδύνευσε ο Ερντογάν ήταν να πεθάνει από τα γέλια. Δεν έχει καμία απολύτως πρακτική συνέπεια ανάσχεση της τουρκικής επιθετικότητας. Η κυβέρνηση όμως έχει κάτι άλλο, το οποίο έχει φτάσει σε ένα πολύ καλό βαθμό, το οποίο μπορεί αυτό πραγματικά να αποδώσει πολλά για την δική μας δύναμη αποτροπής, και αυτό είναι η σχέση με τη Γαλλία, που στις δοσμένες συνθήκες είναι πιο παραγωγική και πιο σημαντική από αυτό που συμβαίνει με τους άλλους εταίρους μας. Διότι θυμίζω, Γερμανία πουλάει υποβρύχια στους Τούρκους. Οι Ισπανοί φτιάχνουν αεροπλανοφόρο και η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία κατέχουν μεγάλο ποσοστό του τουρκικού χρέους και γι' αυτό και φοβούνται μια κατάρρευση της οικονομίας και γι' αυτό κάνουν τέτοιες διευκολύνσεις στους Τούρκους. Η σχέση με τη Γαλλία όμως είναι πολύ σημαντική και η Γαλλία πρότεινε, και απορώ γιατί δεν έχει γίνει αποδεκτό, τι φοβάται ο Πρωθυπουργός, μια δεσμευτική συμφωνία άμεσης στρατιωτικής συνδρομής. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να στείλουμε κάποια δύναμη στο Μάλι, όπως έχουν στείλει και άλλοι, ακόμα και οι Γερμανοί που είναι απόλεμοι γενικώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Αλλά θα σήμαινε όμως ότι θα είχαν μια άμεση συνδρομή στην Ελλάδα σε περίπτωση μιας τουρκικής επίθεσης, που θα μπορούσαμε να παρέχουν κάποιες διευκολύνσεις με λιμενισμό πλοίων εδώ. Θυμίζω, γιατί ο κ. Κούλογλου είπε κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, πριν από λίγες εβδομάδες, ελληνικά μαχητικά μαζί με ραφάλες σταθμεύανε στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτό θα μπορούσε να είναι μόνιμο. Σε μια τέτοια, το ότι δεν κατέβηκαν για την παρέλαση 1η Οκτωβρίου δεν σημαίνει τίποτα. Λοιπόν, εκεί θα έπρεπε να εστιάσουμε στη σημαντική σχέση με τη Γαλλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να αλλάξουμε λίγο θέμα. Κύριε Κυρανάκη, να δούμε λίγο τον κύριο Κούλογλου με τον κύριο Κυρανάκη. Θέλω να έρθουμε λίγο στις καταλήψεις των σχολείων. Το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κυρανάκη, είναι αν συμφωνείτε με φράσεις για τους μαθητές δηλαδή που κάνουν τις καταλήψεις, αλυτάκια και κακομαθημένα, που υπόθηκαν από υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο, ευθέως θα σας ρωτήσω, εάν έχετε την άποψη ότι πίσω από τις καταλήψεις κρύβεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τους μαθητές να κάνουν καταλήψεις στα σχολεία. Καταρχάς, πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων ο κύριος Φίλης, με τον οποίο βρέθηκα σε μια τηλεοπτική συζήτηση τις προηγούμενες μέρες, παραδέχθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τις καταλήψεις. Άρα, νομίζω ότι το έχουμε λύσει αυτό. Μπορούμε να πάμε λίγο παρακάτω. Ήταν ένα κοινό μυστικό που όλοι συζητούσαμε μεταξύ μας. Άλλο στηρίζω πλέον καταλήψεις και άλλο υποκοινώ τις καταλήψεις. Όταν βγαίνει δημόσια ένας πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, εκπροσωπώντας το κόμμα του, και λέει στηρίζουμε τις καταλήψεις, ναι, σημαίνει ότι και τις υποκινεί και τις στηρίζει με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και το γνωρίζουμε τελευταία χρόνια στη χώρα ότι η αριστερά πάντα είναι πίσω από αυτό το μπάχαλο και το χάος που πρέπει να δημιουργήσει σε ολόκληρη την κοινωνία. Το ίδιο κάνει και στα σχολεία. Και γιατί να μην το κάνει, όταν το πρότυπο του αριστερού στη χώρα είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τις μαθητικές καταλήψεις. Λοιπόν, αυτό είναι το πρότυπο του αριστερού, και με κάθε δικαίωμα αυτή τη στιγμή ένας μαθητής ο οποίος κλείνει το σχολείο του και καταστρέφει δημόσια περιουσία, την οποία πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι από την τσέπη τους και από το μισθό τους και από τη δουλειά τους, για την οποία πασχίζουν κάθε μέρα, πιστεύει ότι χωρίς συνέπειες μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και κάποια στιγμή, κλείνοντας το σχολείο του, μπορεί να γίνει και πρωθυπουργός. Γιατί όχι, το έκανε ο κύριος Τσίπρας άλλωστε. Εγώ λοιπόν αυτό που είπα, κύριε Λιάτσο, είναι ότι καλοδεχούμενη η άποψη που πρέπει και οφείλει να έχει ο κάθε μαθητής, καλοδεχούμενη και η διεκδίκηση, είναι καλό να διεκδικούν οι μαθητές, είναι όμως λάθος να το κάνουν με καταλήψεις. Πόσο μάλλον όταν αυτές οι καταλήψεις φέρνουν πολύ μεγάλες φθορές. Υπήρξε συγκεκριμένο σχολείο με ζημιά άνω των 40.000 ευρώ σε εργαστήρι, το οποίο είχε γίνει με ιδιωτική δωρεά για να έχει καλύτερες υποδομές στο σχολείο. Και εξού η ηρωνία που αναφέρεστε, για πείτε μας συγκεκριμένα, γιατί να διεκδικείς καλύτερες υποδομές για το σχολείο. Για ποιο σχολείο αναφέρεστε, αν έχετε την καλοσύνη? Θα κάνετε ένα ερώτημα στο Υπουργείο Παιδείας και θα σας το απαντήσει συγκεκριμένα. Λοιπόν, εσείς δεν το ξέρετε. Άμα το ξέρετε, γιατί δεν μας το λέτε να το μάθουμε. Υπάρχουν χιλιάδες, για να μην πλεονάζω, όχι χιλιάδες, υπάρχουν εκατοντάδες τέτοια παραδείγματα φθορών. Και εγώ πιστεύω, κύριε Λιάτσο, ότι πρέπει να προσωποποιηθεί η ευθύνη και να πάει λογαριασμός στο σπίτι. Δεν πρέπει να πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι, οι οποίοι ούτως ή άλλως πληρώνουν πολλά για την ελληνική εκπαίδευση από το μισθό τους. Δεν πρέπει να υπομισθούν και την συμπεριφορά κάποιων που πιστεύουν ότι οι πράξεις τους δεν έχουν συνέπειες. Αν σπάσεις κάτι, θα πρέπει να το πληρώσεις. Εσύ πρέπει να το πληρώσεις και οι κηδεμόνες σου, όχι κάποιοι άλλοι. Όχι οι φορολογούμενοι, οι οποίοι τους στέλνουν λογαριασμό για τα πάντα, με μια συμπεριφορά πλυντηρίου. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει αυτή η αλλαγή νοοτροπίας από αυτές τις μαθητικές καταλήψεις. Τι λέτε, κύριε Κούλογλου, τι λέτε? Κύριε Κυρανάκη, εσείς υποκινείτε τις καταλήψεις? Φοβάμαι ότι έχετε μείνει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς, και παρότι είστε νέος, εσείς και το κόμμα σας, γιατί μεταφέρετε και την άποψη του κόμματός σας, κινείται στην εποχή που χορεύαν τα μαλλιά στους νέους και τους λέγανε τεντιμπόι. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά που λέτε. Εσείς λέτε τώρα ότι οι μαθητές καταστρέφουν τα σχολεία. Αρνείστε να πείτε το σχολείο, γιατί βεβαίως είναι ένα fake. Ποιος να πληρώσει τις φθορές, κύριε Κούλογλου? Ένα ψεύτικο. Αφήστε να τελειώσει. Τις φθορές ποιος να τις πληρώσει? Αφήστε να τελειώσει. Ποιος θα τις πληρώσει, κύριε Κούλογλου? Αρνείστε να πείτε το σχολείο. Ποιος θα πληρώσει τις φθορές στα σχολεία? Αφήστε τον να ανακοινώσει. Αφήστε το. Το κάνατε το ερώτημα, το άκουσε. Θα τις πληρώσετε εσείς? Αρχίσατε το σαμποτάζ τώρα, το σαμποτάζ για να μην μπορώ να μιλήσω. Πείτε μου, ποιος θα πληρώσει τις φθορές που έγιναν σε δημόσια περιουσία? Μα αφήστε να σας απαντήσω. Απαντήστε μου. Ωραία, αφήστε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι η ιδέα είναι ότι η αριστερά υποκινεί τους μαθητές και οι μαθητές καταστρέφουν τα σχολεία και σε λίγο θα έρθουν οι κομμουνιστές και θα σας πάρουν και τα σπίτια. Λοιπόν, αυτά είναι αστεία πράγματα, ανήκουν, αφήστε με να τελειώσω. Θα απαντήσω όποτε θέλω εγώ, όχι όποτε θέλω εσείς. Λοιπόν, αυτά ανήκουν στις παλιές εποχές. Όλα αυτά είναι fake news. Πείτε μας, στην καινούργια εποχή ποιος θα πληρώσει τις φθορές? Γιατί στην παλιά εποχή ανήκει η νοοτροπία του κάνω ό,τι θέλω χωρίς συνέπειες. Θα σας απαντήσω όποτε θέλω εγώ, όχι όποτε θέλετε. Δεν απαντάτε, κύριε Κούλογλου, δεν απαντάτε. Αφήστε τον, αφήστε τον. Τώρα είναι η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας όταν... Να ολοκληρώσει και άμα δεν απαντήσει θα το πιέσουμε να απαντήσει. Είναι η απέτηση κάθε λογικού ανθρώπου που πληρώνει φόρους από το μισθό του για τη δουλειά του. Αφήστε τώρα να τελειώσω. Ποιος θα πληρώσει τις φθορές? Σας έχουν μάθει τώρα στα μαθήματα αυτά, όταν δεν είστε ζορισμένοι, να διακόπτετε το συνομιλητή σας. Λοιπόν, αφήστε με να τελειώσω. Θα σας απαντήσω. Όπως ο προηγούμενος συνάδελφος του Κινάλ δεν σας διέκοψε όταν δεν απαντήσατε στην ερώτηση που σας έκανε αν το τουρκικό παραβίασε ή όχι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, έτσι και εγώ θα απαντήσω. Εγώ θα σας απαντήσω, αλλά θα σας απαντήσω όταν θέλω εγώ. Τη στιγμή που θέλω εγώ. Λοιπόν, αφήστε να δούμε. Συνεχίστε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτές όλες τις ιστορίες ότι οι μαθητές καταστρέφουν τα σχολεία είναι fake news. Είναι ψεύτικες ειδήσεις, όπως είναι ψεύτικα και οι φωτογραφίες που κατέβασαν διάφοροι από την κυρία Κεραμέως μέχρι τον κύριο Γεωργιάδη, που παρουσίαζαν συγκρούσεις μαθητών με την αστυνομία, που είναι από το 2017 και ήταν φοιτητές με αστυνομία. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Οι μαθητές αυτοί είναι μοντέρνοι μαθητές, είναι σύγχρονοι μαθητές, δουλεύουν με το ίντερνετ και δεν καταστρέφουν. Τώρα, αν υπήρξε σε κάποιο σχολείο, φυσικά θα πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις, αν υπήρξε σε κάποιο σχολείο κάτι τέτοιο. Αλλά η γενική εικόνα δεν είναι η καταστροφή των σχολείων, κύριε Κυρανάκη. Η γενική εικόνα εναντίον σε όποιους καταστρέφει η δημόσια περιουσία, πρέπει να αντιμετωπίσει τον νόμο που προβλέπει τι συμβαίνει με τη δημόσια περιουσία. Τελείωσε το θέμα. Κύριε Κούλογλου, αφήστε με να τελειώσω. Το λέτε λοιπόν, συμφωνείτε μαζί μου? Αφήστε με να τελειώσω. Σας είπα και πάλι. Εάν υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν. Αν έχει καταστρέψει, να πληρώσει κιόλας. Αυτό δεν λέτε? Ασφαλώς. Όποιος καταστρέφει. Αφήστε τώρα, συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε. Όποιος καταστρέφει τη δημόσια, εσείς παρουσιάζετε μια εικόνα μαζί μου, κύριε Κούλογλου, που λέτε ότι σας παραπέμπει. Εσείς που είστε μπροστά και είστε νέος και καινούριος και φρέσκος, κύριε Κούλογλου, εσείς που είστε νέος και καινούριος και φρέσκος, πείτε μου σε τι διαφωνείτε με αυτό που είπα. Θα σας πω τώρα, θα σας πω. Για να ακούσετε. Μην με διακόψετε, σας παρακαλώ όμως. Λοιπόν, οι μαθητές αυτοί, οι οποίοι είναι σύγχρονοι, μοντέρνοι μαθητές, ξέρουν και έχουν μάθει από το διαδίκτυο τι συμβαίνει στις άλλες χώρες με την πανδημία και τι μέτρα έχουν πάρει οι άλλες κυβερνήσεις και τι μέτρα δεν έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Πείτε μου μία χώρα που να κλείνουν οι μαθητές στο σχολείο με το εφητέλειο. Να τελειώσω. Πείτε μου μία χώρα. Εντάξει, τώρα κάνει με το διαδίκτυο που ψάχνονται εσείς ως μοντέρνος στις άλλες χώρες. Δεν έχουν την απούνε τώρα. Αφήστε με να τελειώσω. Αφήστε με να τελειώσω. Θα σας κρατήσω μέχρι τις 3 η ώρα, θα μου αφήσετε να τελειώσω. Μέχρι να μου πείτε μία χώρα δεν θα φύγω. Μία χώρα. Ναι, λοιπόν, αφήστε με να βλέπουν λοιπόν ότι έχουν αραιώσει στις άλλες χώρες, στο Βέλγιο που ξέρω, στην Ιταλία, αραιώσανε τις τάξεις με μάξιμου 15 μαθητές που δεν έγινε εδώ. Βλέπουν ότι βρήκανε καινούριες αίθουσες διδασκαλίας για να μπορούν να αραιώσουν τις τάξεις. Βλέπουν ότι σε ορισμένες χώρες κάνουν πρωί-απόγευμα μάθημα για τον ίδιο λόγο. Βλέπουν ότι προσέλαβαν εκπαιδευτικό προσωπικό παραπάνω για να καλύψει αυτές τις νέες ανάγκες. και βλέπουν στο τέλος ότι στη πολιτική τους χρονιά τα σχολεία ήταν καθαρά, γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η κυρία Κεραμέως δεν είχε ακόμα καταφέρει να λύσει το πρόβλημα με τις καθαρίστριες. Και γι' αυτό είναι ο λόγος της πραγματικής εξέγερσης των μαθητών. Κύριε Κούλογλου, όχι η υποκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν και να γίνει διάλογος ή να συνεχίσουν να είναι υποκατάστατοι. Κύριε Κούλογλου, τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν ή να παραμείνουν σε κατάληψη. Ζείτε στην κοσμάρα σας. Λοιπόν, κύριε Κούλογλου, αυτά έλεγε. Αφήστε με να τελειώσω, θα σας πω και αυτό. Απαντήστε. Να ανοίξουν τα σχολεία και να γίνει διάλογος ή να παραμείνουν κλειστά και να είναι σε κατάληψη οι μαθητές. Αυτό θα το απαντήσω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ τι θα κάνουν οι μαθητές. Γιατί όχι, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ πια είναι υποχείριο. Γιατί η θέση του κινήματος αλλαγής είναι σαφής. Να ανοίξουν τα σχολεία, να γίνει διάλογος, γιατί εμείς θέλουμε ανοιχτά σχολεία και ασφαλή σχολεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει ανοιχτά ή κλειστά σχολεία με κατάληψη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αφήσει τους μαθητές να αποφασίσουν μόνοι τους. Τότε γιατί βγαίνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και υιοθετούν την πατρότητα των καταλήψεων από τον κύριο Σπίρτζη μέχρι και άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι λένε μπράβο στις καταλήψεις, κύριε Κούλογλου. Αφήστε τους μαθητές και μην προσπαθείτε να τους καπηλευθείτε, να καπηλευθείτε τα αιτήματά τους για να κερδίσετε την πατρότητα των καταλήψεων. Γιατί μόνο αυτό ξέρετε στο ΣΥΡΙΖΑ να κάνετε. Οι μαθητές δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μακάρι ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει τέτοια περιοχή. Δεν κύριε Κούλογλου, ΣΥΡΙΖΑ να καπηλευθεί τα δίκαια αιτήματα των μαθητών, κύριε Κούλογλου. Θα με αφήσετε να τελειώσω. Δεν μου απαντάτε όμως. Τελικά θέλετε να ανοίξουν σχολεία ή να παραμείνουν σε κατάσταση. Εγώ δεν είμαι ούτε φοιτητοπατέρας, ούτε μαθητοπατέρας, ούτε κατοπατέρας. Αυτά τα πείτε στον κύριο Σπίρτζη και τους άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στον κύριο Λιβόπουλο και στους άλλους συναδέλφους σας. Τα δικά σας κόμματα ήταν τέτοια και γι' αυτό καταντήσανε εκεί που καταντήσανε. Λοιπόν, κατοπατέρες και μαθητοπατέρες. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής πράγμα. Ότι αυτή η ιστορία. Με καταλήψεις να μας πει ο κύριος Κούλογλου. Θα μου αφήσετε. Μια χώρα με καταλήψεις θέλω να ακούσω. Ο αρχηγός σας ήταν. Ο αρχηγός σας, κύριε Κούλογλου, έκανε καριέρα στις καταλήψεις. Όχι τα στελέχη του Πασόκ. Ο αρχηγός σας έκανε καριέρα εκεί. Θα μου αφήσετε και ο Γιώργος Παπανδρέου, ξέρετε, στη διάρκεια της δικτατορίας που ήταν στο εξωτερικό, όταν γινόντουσαν αγώνες συμπαράστασης στην Ελλάδα, κάνανε καταλήψεις. Άσχετο τώρα αυτό που λέτε. Άσχετο αυτό που λέτε τελείως. Κλείνει η παρένθεση. Εντάξει, λοιπόν. Τώρα, σας επαναλαμβάνω, αυτή η ιστορία ότι οι νέοι είναι αλήτες, υποκινούμενοι, τρετυπώδες κλπ. Είναι μια ιστορία που λένε όλο το κατεστημένο. Και όλες οι παλιές γενιές του νεότερους εδώ και δεκαετίες. Το είπε ο κύριος Καλιάνος, κύριε Κυρανάκη. Ο κύριος Καλιάνος τους χαρακτήρισε αλυτάκια. Μην αξιοποιείτε. Λάθος κάνω. Μπορώ να έχω τον λόγο. Ναι, έχετε τον λόγο. Αν τελειώσει ο κύριος Κούλογλου. Αν τον αφήσετε να ολοκληρώσει. Αφού δεν με καταφύσει. Ολοκληρώστε, κύριε Κούλογλου. Ελάτε. Γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Ελάτε. Ναι, ωραία. Λοιπόν, λέω το εξής. Μην καταφεύγετε. Όλες αυτές οι τακτικές έχουν αποδειχθεί στο παρελθόν, έχουν αποτύχει πλήρως. Προσπαθήστε να καταλάβετε τους μαθητές, να μπείτε στο πρόβλημά τους, να δείτε γιατί αντιδρούν και τότε θα υπάρξει λύση. Αλλά φοβάμαι ότι δεν είστε ικανοί να το κάνετε αυτό. Κύριε Κυρανάκη, πριν απαντήσετε, σας έκανα μία ερώτηση πριν από κανένα δεκάλεπτο, εάν συμφωνείτε με φράσεις για τους καταληψίες, για τους μαθητές, όπως αλυτάκια και κακομαθημένα. Θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Ο κύριος Καλιάνος, συνάδελφός σας, νομίζω είναι και στον νότιο τομέα, στον ίδιο με εσάς, αποκάλεσε τα παιδιά αλυτάκια. Και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αποκάλεσε τα παιδιά κακομαθημένα. Σήμερα το πρωί βγήκε στο ραδιοφωνικό σταθμό Α 98,9 η βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Παιδείας, η κυρία Μαριέτα Γιαννάκου, η οποία είπε ότι πολλά από τα αιτήματα των παιδιών που διαμαρτύρονται είναι θεμιτά, υπάρχουν όμως και μια σειρά από αιτήματα που είναι φαντασιακά. Κληθήσα να σχολιάσει τις εκφράσεις του Άδωνη Γεωργιάδη και του συναδέλφου της Γιάννη Καλιάνου, που χαρακτήρισαν κακομαθημένα και αλυτάκια τους μαθητές που κάνουν κατάληψη, η βουλευτής, η κυρία Γιαννάκου, είπε «Δεν μου αρέσει η φράση κακομαθημένα και αλυτάκια, εγώ θα καλούσα τα παιδιά να ξαναμπούν στην τάξη και να κουβεντιάσουμε». Η κυρία Κεραμέως είπε «Ευχαρίστως να γίνει διάλογος με ανοιχτές τάξεις». Πρέπει να ηρεμήσουν τα παιδιά και να μην τα φουσκώνουν διάφοροι πολιτικοί παράγοντες. Δηλαδή, διαφοροποιήθηκε στο 100% από τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο Υπουργός Γεωργιάδης και ο Βουλευτής Καλιάνος. Παρακαλώ κύριε Κυρανάκη. Ναι, το σχόλιο σας. Να σχολιάσω από όλα αυτά. Εάν εσείς συμφωνείτε με αλυτάκια και πώς το είπε, και κακομαθημένα, ή αποδοκιμάζετε τέτοιου είδους απαράδεκτες εκφράσεις. Εμένα η γνώμη μου για τους μαθητές, ναι, είναι πολύ διαφορετική από όλα αυτά τα οποία θέλησε να μου αποδώσει ο κύριος Κούλογλου και θέλει να μας αποδώσει και συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ ως Νέα Δημοκρατία. Εγώ πιστεύω ότι, ναι, οι περισσότεροι μαθητές, όπως και οι περισσότεροι φοιτητές στα πανεπιστήμια, θέλουν ανοιχτά σχολεία και ανοιχτά πανεπιστήμια αντίστοιχα. Πάντα μέχρι τώρα υπάρχουν μικρές μειοψηφίες μαθητών ή φοιτητών, συνήθως, όχι πάντα, συνήθως υποκινούμενοι από αριστερές κινήσεις και από αριστερά κόμματα. Κάποιοι μάλιστα από τους μαθητές που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες στα κανάλια, τους φιλοξενείτε και στο δικό σου σταθμό, δηλώνουν οι ίδιοι ότι είναι μέλη. Να μιλάνε οι μαθητές, δεν πρέπει να μιλάνε. Στα κανάλια. Εγώ σας είπα πρώτος ότι πρέπει να μιλάνε. Ωραία. Σας είπα επίσης ότι όταν μιλάνε, ναι, ναι, δηλώνουν δημοσίως ότι είναι στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και σε διάφορα άλλα μέσα, μάλιστα, ότι είναι και μέλη αριστερών κινήσεων. Δεν το κρύβουν οι άνθρωποι. Και καλά αυτό κάνουν. Δεν είναι αδίκημα, είναι. Αν θέλουν να είναι μέλη αριστερών κινήσεων, δικαίωμά τους δημοκρατικό να είναι. Μα δημοκρατία έχουμε. Άλλος είναι σε αριστερή κίνηση, άλλος είναι σε δεξιά κίνηση, άλλος είναι σε κεντρό. Δεν μπορούν, κύριε Λιάτσο, όμως, να δηλώνουν ότι μιλούν εξ ονόματος όλων των μαθητών. Δεν μιλούν εξ ονόματος όλων των μαθητών. Η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών, αν 5-10 μαθητές θέλουν να κλείσουν σχολείο με το έτσι θέλω, κάνοντας μια κατάληψη, δεν έχουν ένα μέτρο για να αμυνθούν σε αυτή τη θέληση των συμμαθητών τους. Το καταλαβαίνετε αυτό? Γι' αυτό και στα πανεπιστήμια, επειδή το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές, δεν υπήρχε παρά μία μόνο φοιτητική παράταξη όλα αυτά τα χρόνια που διεκδικούσε ανοιχτές σχολές. Την έχετε καταδικάσει, την έχετε λιδωρήσει. Δεν, όχι εσείς προσωπικά, γενικώς στο δημοσιογραφικό σύστημα. Έχουν βγει πάρα πολλά στερεότυπα για αυτήν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μία παράταξη μόνο πάλευε για ανοιχτά πανεπιστήμια. Εμείς δεν θέλουμε όμως να υπάρχουν κόμματα και παρατάξεις στα σχολεία. Άρα λοιπόν πείτε μου εσείς, οι περισσότεροι μαθητές, οι οποίοι θα συμφωνήσω εγώ σε αυτό με τον κύριο Κούλογλου, είναι όντως μοντέρνοι και είναι όντως ψαγμένοι και ψάχνονται στο διαδίκτυο. Πείτε μου ποιο είναι το μέσο άμυνάς τους, αν θέλουν οι λίγοι, η μειοψηφία, να κλείσει με κατάληψη στο σχολείο τους. Ποιο είναι το μέσο άμυνάς τους? Έχουν κάποιο μέσο? Να σας ρωτήσω κάτι. Άρα λοιπόν κύριε Λιάτσο, απάντηση στα λιτάκια θα μας δώσετε, γιατί περιμένω τόση ώρα. Περιμένουμε. Θα σας έκανα μια ερώτηση. Θα μας απαντήσετε? Εγώ είπα την άποψή μου για τους μαθητές. Μα σας λέει τι θέση παίρνετε σε αυτό? Εσείς μας λέτε και αρώματα για το πανεπιστήμιο. Πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Σας είπε, συμφωνείτε, είναι αλυτάκια ή όχι? Για το να μας πείτε μια χώρα που κάνουν κατάληψη στα σχολεία οι μαθητές. Θα μου πείτε μια χώρα. Σας είπα για αυτά όλα. Πουθενά. Μα δεν έχουν την Κεραμέως, την Κεραμιδαρέως που έχει κάνει κεραμιδαριό. Πείτε μου στην Ευρώπη, την οποία τόσο πολύ επικαλείστε, μια χώρα που κλείνουν με το έτσι θέλω, με καταλήψεις οι μαθητές στα σχολεία τους. Πείτε μου μια χώρα. Να σας πω. Πέστε μου εσείς μια χώρα που στους μαθητές αντί για μάσκες τους δώσανε μπουρκες. Πέστε μου μία χώρα. Εντάξει, θα το πάμε και στην μπουρκα τώρα. Βέβαια, λοιπόν, ναι, για να το κλείσουμε, κύριε Λιάτσο. Πέστε μου μία χώρα. Ο κύριος Κούλογλου εμφανέστατα δεν θέλει να απαντήσει. Και ρωτάτε γιατί αντιδρούν οι μαθητές, φυσικά. Ξέρετε γιατί δεν θέλει να απαντήσει. Γιατί δεν υπάρχει καμία χώρα στην Ευρώπη που να γίνει αυτό το πράγμα, που υποκινεί αριστερά στη δική μας χώρα, την Ελλάδα. Εγώ λοιπόν τώρα για τα λιτάκια. Για να το κλείσουμε λοιπόν, κύριε Λιάτσο. Έχω απαντήσει. Κύριε Λιάτσο, η ερώτησή σας έχει πάει στην εξέδρα. Απάντησε με τον δικό του τρόπο ο κύριος Κυρανάκης, δεν θέλει να απαντήσει. Προφανώς δεν θέλει να στεναχωρήσει τον Γεωργιάδη και τον Καλιάνο. Έχω απαντήσει με την ολοκληρωμένη άποψή μου για τους μαθητές. Νομίζω το έχω πει όσο πιο ολοκληρωμένα γίνεται. Για να το κλείσουμε όμως, το μέτρο το οποίο πιστεύω εγώ ότι πραγματικά ριζοσπαστικά θα αλλάξει την νοοτροπία στην κοινωνία μας, ναι, ναι, είναι επιτέλους να αποκτήσουμε από μικρή ηλικία την αίσθηση της ευθύνης. Αν θες να κλείσεις κάτι, αν θες να κλείσεις το σχολείο σου, το πανεπιστήμιο σου, πρέπει να μάθεις ότι υπάρχει ένας νόμος ο οποίος προβλέπει συνέπειες. Αν κάτι καταστρέψεις από δημόσια περιουσία στο σχολείο σου, θα πρέπει να πληρώσεις το λογαριασμό. αν θέλεις να κάνεις αυτό το οποίο έχεις στο μυαλό σου και πιστεύεις ότι είναι δίκαιο, θα πρέπει να είσαι έτοιμος, υπεύθυνα, όρημα, αντρίκια, να αντιμετωπίσεις και τις συνέπειες που έχει ο νόμος. Δηλαδή, κύριε Κυρανάκη, ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό, κύριε Κυρανάκη. Ένα ερώτημα. Δηλαδή, κύριε Κυρανάκη, εάν δεν υπάρχουν ζημιές, να υπάρχουν καταλήψεις, αυτό μας λέτε τώρα? Προφανώς όχι, αυτό καταλάβατε εσείς. Επειδή αναφέρεστε μόνο για τις ζημιές. Το πρόβλημα δεν είναι οι ζημιές. Το πρόβλημα είναι τα σχολεία, κύριε Κυρανάκη. Αυτό είναι το ζήτημα, αυτό είναι το μείζον. Λάθος, καταλάβατε. Λάθος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρανικόλα. Ορίστε, κύριε Καρανιδιώτη. Κοιτάξτε, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί οι άλλοι συνομιλητές ανέχτηκαν με αυτόν τον τρόπο το δούλεμα που μας έκανε ο κύριος Κούλογλου τόση ώρα. Εγώ θα σας μιλήσω ευθέως. Είναι μια μικρή μειοψηφία, πολύ μικρή όπως και στα πανεπιστήμια. Είναι το ίδιο νταβατζιλίκι, να σας το πω λαϊκά, που γίνεται στην πλειοψηφία των μαθητών, από τους συγκεκριμένους. Οι οποίοι καθοδηγούνται από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και άλλες αριστερές οργανώσεις και από επίορκους καθηγητές. Τους ίδιους καθηγητές που το 8 παίρνανε παιδιά, το έχω δει με τα μάτια μου, 13 και 14 χρονών, δίκαιη εκδρομής, να τους πάνε στο Σύνταγμα να πετάξουν πέτρες στους μπάτσους, σε εισαγωγικά. Και είναι επίορκοι, δεν χρειάζεται να εξηγήσω γιατί είναι επίορκοι. Έτσι. Αυτό που λέει ο κ. Κυρανάκης έχει δίκιο. Το προβλέπουν όμως. Δηλαδή ότι πρέπει να πληρώνουν τις ζημιές. Είναι παραμέλειες εποπτείας ανηλίκου. Ο κηδεμόνας έχει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά κάνει το καμάρι του. Λοιπόν, αυτοί δηλαδή οι μαθητές ξαφνικά και γράφανε πανό για τα Ραφάλ. Τώρα σοβαρολογούμε. Και δεν ξέρουμε ότι είναι μια μειοψηφία στις φωτογραφίες και στα βίντεο των συγκεντρώσεων. Πάντως το κεντρικό θέμα δεν είναι στο Σύνταγμα και το είδα. Το θέμα των μαθητών δεν ήταν Ραφάλ. Αυτά αποδεικνύουν την καθοδήγηση. Λοιπόν, αυτοί που ήταν μπροστά τους είδατε, ήταν τα στυλιάρια. Αν αυτοί είναι μαθητές, τότε εγώ πρέπει να πάω στη μαμά μου να μου φτιάξει μιλούπα. Αυτή η μαντράχαλη 30 χρονών με τα γένια, με τα στυλιάρια που ήταν από το ΠΑΜΕ, ήταν από την ΚΝΕ, ήταν από την ολέα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτή είναι η νεολαία και δεν εκπροσωπούν τους μαθητές. Και αν κάποιος σπάει το σχολείο του, το καταλαβάνει και επιβάλλει με ολοκληρωτικό φασισμό στην πλειοψηφία το κλείσιμο του σχολείου, ναι, και αλήτης είναι και τραμπούκος είναι και πολλά άλλα πράγματα είναι. Κύριε Κρανιδιώτη, ακούσαμε την επίθεση κατά των μαθητών. Ποια επίθεση κατά των μαθητών? Επίθεση κατά της μειοψηφίας. Όπως τα πανεπιστήμια σας λέω. Τις αιτίες σταματήσουν. Και εκεί υπάρχουν μειοψηφίες. Τις αιτίες που οδήγησαν στην. Είναι υποκίνηση. Τις αιτίες που οδήγησαν στις καταλήψεις. Ανησυχήσανε. Να σας πω τι λένε οι πιτσιρικάδες. Όχι, αφήστε τα τώρα αυτά. Να σας πω τι λένε οι πιτσιρικάδες. Ναι, τι λένε οι πιτσιρικάδες. Βρήκαμε τώρα να την πέσουμε στους πιτσιρικάδες και να αρχίσουμε να λέμε διάφορα. Και ξέρετε ποιοι μπορούν να είναι. Η πολιτική που εφαρμόζει στα σχολεία και στον χώρο της υγείας και στα υπόλοιπα. Ποιοι χαβαλέδες. Ποιοι χαβαλέδες. Είναι κατάσταση αυτή που επικράτησε στη σχολεία. Αντί για 17 μαθητές, βάζουμε 25 στην τάξη και μετά ερχόμαστε και λέμε για μέτρα, για προστασία, για αποστασία. Ποιος τα πληρώνει? Ακούστε, κύριε, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει στο σχολείο δημόσιο στον Κορυδαλό με 40 μαθητές. Και εγώ σε δημόσιο πήγα. Και δεν συμπεριφερόμασταν έτσι. Θα μας τρελάνετε τώρα. Επειδή πήγατε εσείς πριν από 25 χρόνια. Επειδή πήγατε πριν από 30 χρόνια. Θα πρέπει να έχουμε και τώρα 40 μαθητές. Μπράβο, πολύ ωραία θέση. Πολύ ωραία θέση, προοδευτική, σωστή. Οι νεοφιλελεύθεροι και το απαξιώνουν και τα φρικιά της αριστεράς που επιτρέπουν αυτή την ανομία. Ποιοι είναι οι νεοφιλελεύθεροι? Αυτοί οι οποίοι θέλουν να υπονομεύσουν. Μήπως είναι η κυρία Κεραμέως νεοφιλελεύθερη? Μήπως είναι ο πρωθυπουργός νεοφιλελεύθερος? Απαντήστε ανοιχτά, όχι χωρίς υπεκφυγές. Απαντήστε. Είναι νεοφιλελεύθερος ο πρωθυπουργός? Είναι νεοφιλελεύθερη η κυρία Κεραμέως? Απαντήστε. Πείτε με θάρρος τη γνώμη σας. Μην κρύβεστε πίσω από τις υπεκφυγές. Πείτε το, τι να μου πείτε. Μα εγώ το είπα και σας κάνω ερώτηση. Ποιος είναι υπεύθυνος? Σας λέω, δεν είναι αυτό το ζήτημά μας. Βεβαίως και είναι, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημά μας. Τι άλλο είναι? Η δημόσια παιδεία υποβαθμίζεται αυτή τη στιγμή από την ηχοδιοκτική συμπεριφορά της αριστεράς. Και το κάνει μια μειοψηφία. Δεν υποβαθμίζεται από την κατάσταση που δημιουργούνται στα σχολεία. Άμα δεν σας αρέσει η αλήθεια. Δεν υποβαθμίζεται από την κατάσταση που δημιουργούνται στα σχολεία. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Σαν να λέμε ότι ξαφνικά ξύπνησαν ένα πρωί οι μαθητές και λένε δεν πάμε να κάνουμε μια. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τον κύριο Κούλογλου να γελάει ειρωνικά εδώ και να μας λέει ότι εμείς δεν ξέρουμε, οι μαθητές είναι με το ίντερνετ. Ευχαριστώ πολύ, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Έχω καθυστερήσει 5 λεπτά. Διαφημίσεις και επαναρχόμαστε. Όπως με ενημερώνει ο Νίκος Καλοκαιρινός, πριν από λίγα λεπτά βγήκε, εδώ έχουμε απευθείας σύνδεση με το Sky News, βγήκε ο Τραμπ από το στρατιωτικό νοσοκομείο, πήρε εξιτήριο και θα μεταφερθεί φυσικά στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε δηλώσεις, είπε ότι νιώθω πολύ καλά, μη φοβάστε τον κορονοϊό, μην αφήνετε τον κορονοϊό να κυριαρχεί στη ζωή σας. Αναπτύξαμε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής μας ορισμένα υπέροχα φάρμακα και έχουμε τη γνώση. Νιώθω καλύτερα από όπως ένιωθα όταν ήμουνα 20 χρονών. Βγήκε λοιπόν από το νοσοκομείο ο Τραμπ και εδώ βλέπουμε τις χαρακτηριστικές εικόνες και θα μεταφερθεί στο Λευκό Οίκο από ό,τι ξέρουμε από το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που υπάρχουν. Είναι ένας χώρος στο Λευκό Οίκο αυτή τη στιγμή που μοιάζει με κανονικό νοσοκομείο για την περίθαλψη και τη φροντίδα στον Αμερικανό πρόεδρο. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πάμε πάλι στο τριπλό. Πάμε να δούμε τον κύριο Κυρανάκη και τον κύριο Κούλογλου. Μάλλον θα ήθελα να δω στο ένα παράθυρο, κύριο Καλοκαιρινέ, τον κύριο Καλάκο, τον πρώην Γενικό Διευθυντή του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, εφάπαξ παροχών. Καλησπέρα, κύριε Καλάκο. Καλησπέρα, πώς κύριε Λιάτσο. Καλά είμαι, αλλά θα μας κοιμηθεί κανείς συνταξιούχοι. Δεν θα προλάβουμε να τα έχω και μηνύματα πολλά και τα λοιπά. Μόλις είπα στην αρχή Καλάκος, αρχίσαν και στέλναν και mail και μηνύματα πολλά. Τι γίνεται τώρα με τα αναδρομικά, διότι είπανε ότι είναι ακατάσχετα τα αναδρομικά σε όλους τους λογαριασμούς, αλλά έκανε κάποια δήλωση ο κύριος Βρούτσης, ο Υπουργός Εργασίας, όπου είπε θα φορολογηθούν στη δήλωση του 21. Είναι έτσι, κύριε Καλάκο? Κοιτάξτε, είναι ακατάσχετα, είναι ανεχώρητα και μη συμψηφιστέα. Αυτό λέει η διάταξη η οποία πήγε στη Βουλή και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Όσον αφορά τη φορολόγηση, πάντα φορολογούνται. Απλώς άλλες φορές φορολογούνται αυτοτελώς με ένα 20% και έπειτα πήγαινες και στο έτος που αφορούσαν τα αναδρομικά και τα δήλωνες και εκεί γινόταν, αν έβγαινε παραπάνω φόρος το πλήρωνες, αν έβλεπε λιγότερα συμψηφιζόταν με το φόρο της χρονιάς εκείνης και πολλοί βέβαια τα ξεχνούσαν. Ξέρετε τι έχει γίνει στο παρελθόν, το 13-18 πολλοί επειδή είχαν φορολογηθεί με 20% νόμιζαν ότι δεν έπρεπε να τα ξαναδηλώσουν. Σωστά η κυβέρνηση αποφάσισε να καταναμηθούν και να φορολογηθούν στο έτος το οποίο αναφέρονται. Δηλαδή του χρόνου που θα κάνουν τις φορολογικές του δηλώσεις συνταξιούχοι, θα βάλουν τα αναδρομικά του 2015 σε συμπληρωματική δήλωση στα εισοδήματα του 2015 και του 2016 στα εισοδήματα του 2016. Και εκεί θα γίνει επανυπολογισμός και όποιος φόρος αναλογεί θα πληρωθεί. Πόσος κόσμος, πόσοι συνταξιούχοι θα πάρουν αυτά τα χρήματα? Γιατί είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο είναι οι συνταξιούχοι που θα πάρουν. Μισό λεπτό, με συγχωρείτε κύριε Καλάκο. Ναι. Εδώ βλέπουμε εικόνες, φίλες και φίλοι, από το στρατιωτικό νοσοκομείο που νοσηλευόταν ο Τραμπ και τώρα τον βλέπουμε να ανεβαίνει στο ελικόπτερο. Και έβαλε μάσκα. Και έβαλε με μάσκα, επιτέλους έβαλε μάσκα. Γιατί τον είδα και στο debate, έκανε την κίνηση, λέει, εγώ όταν έχω μια μάσκα, λέει, εδώ πέρα το είχε στο σακάκι, την έβγαλε, την έδειξε και λέει όταν χρειάζεται, λέει, τη φοράω. Ενώ λέει ο Biden φοράει, λέει, και ας μιλάει και από 60 χιλιόμετρα μακριά στον κόσμο. Δηλαδή τον έλεγε φοβητσιάρη. Τώρα τον βλέπουμε, βάζει κανονικά τη μάσκα κτλ. Βλέπουμε τι κινητοποίηση έχει γίνει, φίλες και φίλοι. Είναι ζωντανή εικόνα. Και θα σηκωθεί το ελικόπτερο να μεταφέρει. Αν πρόσεξες και το βάδισμά του δεν ήταν το βάδισμα το ζωηρό του. Το γνωστό, το πιτυχτούλικο. Ναι. Αν το πρόσεξες. Τα βήματα που έκανε για να πάει στο ελικόπτερο. Με τη μελάνια τόσες μέρες. Πάντως όχι. Η πρώτη κυρία πάντως φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση γιατί δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Έτσι μόνο ο Τραμπ. Πάντως είναι. Πρέπει να είναι πολύ γερή κράση. Θανάση, πρέπει να είναι πολύ γερή. Διαφορά ηλικίας 30 χρόνια. Μα σε 2-24 ώρες να μπει στο νοσοκομείο και να βγει. Πήρε τα καλύτερα φάρμακα, είπαμε. Πήρε τα καλύτερα φάρμακα. Μας τα εξήγησε ο κύριος Γώγος. Έλληνες επιστήμονες και οι δύο. Έλληνες και οι δύο είναι στη Ρετζένερον επικεφαλής. Ακριβώς. Πολύ καλοί επιστήμονες. Εδώ βλέπουμε την κινητοποίηση που έγινε. Καλά, είναι φυσικό να υπάρχει τέτοια ασφάλεια για τον Αμερικανό πρόεδρο. Και θα μεταφερθεί στο Λευκό Οίκο. Νίκο Καλοκαιρινέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Καλάκο, για πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, από τα ποσά που θα κυμανθούν, από τι ποσό μέχρι τι ποσό μπορεί να φτάσει η επικουρική. Να πούμε καταρχάς ότι είναι αυτό ένα εντεκάμινο που αφορά από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι το Μάιο του 2016 που ψηφίστηκε ο νόμος του κυρίου Κατρούγκαλου. Επίσης να πούμε ότι το 2015 τον Ιούνιο με την απόφαση του ΣΤΕ 2278 που έκρινα αντισυνταγματικούς τους δύο νόμους τον 4051 και τον 4093 του 12 έπρεπε να τα έχει δώσει η προηγούμενη κυβέρνηση αυτά τα αναδρομικά. Είχαν κριθεί. Δεν εδόθησαν. Ήρθε η νέα κυβέρνηση, προσέφυγε σε μια πιλωτική δίκη η οποία του ΣΤΕ βγήκε η απόφαση και σε αυτή την περίπτωση δεν εφαρμόζεται η απόφαση σωστά. Όλοι γνωρίζουμε ότι αφορούσε και τις επικουρικές. Δεν αφορούσε μόνο την κύρια σύνταξη. Και τα δώρα. Άρα πήρε απόφαση η κυβέρνηση. Και τα δώρα λέει ο Θανάσης, ο Λυρτσογιάννης. Και τα δώρα αφορούσε. Και τα δώρα. Του ΣΤΕ ναι. Αλλά υπερμέναμε και την απόφαση η οποία ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί του Ελεκτικού Συνεδρίου και αφορά ναι, τους δημοσίους υπαλλήλους και τους ένστολους που εκεί ο νόμος το 17 ο 4051 κρίθηκε συνταγματικός ότι περικοπές και έμεινε μόνο ο νόμος 4093 να κριθεί. Αλλά από ό,τι ξέρω η απόφαση η οποία δεν έχει δημοσιευτεί του Ελεκτικού Συνεδρίου ναι. για το 4093 δίνει πολύ μεγαλύτερο διάστημα από το 11μηνο. Άρα έχουμε δύο διαφορετικές αποφάσεις και σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως προσφεύγει στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Η κυβέρνηση πήρε μια πολιτική απόφαση, δεν προσφεύγει και κάνει μια εφαρμογή δικιά της που ούτε την πρώτη απόφαση εφαρμόζει ούτε τη δεύτερη όπως ακριβώς. Και δίνει το μισό λεπτό. Κύριε Καλάκο, υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα σχετικά με το αν μπορούν και ποιοι μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Ναι. Όσοι έχουν δηλαδή κάποιος που θα πάρει για το 11μηνο κάποια τα αναδρομικά. Μπορεί να αν δεν έχει προσφύγει μπορεί τώρα να προσφύγει στη δικαιοσύνη προλαβαίνει και να διεκδικήσει. Ορίστε. Για μέν του 11μηνου προλαβαίνει να προσφύγει μέχρι να κάνει αποδεχτά τα χρήματα όταν εντάξει, θα τα δώσει η κυβέρνηση στο δεύτερο 15ήμερο. Όσον αφορά τα δώρα και τις επικουρικές μπορεί να προσφύγει μέχρι τέλος του χρόνου. Μάλιστα. Που δεν υπάρχει έπειτα υπάρχει παραγραφή. Αυτοί που έχουν προσφύγει μπορούν να τα πάρουν και να συνεχίσουν να συνεχιστούν οι αγωγές για το υπόλοιπο. Άρα όσοι δεν έχουν προσφύγει ύστερα από τις προτροπές πολιτικών, δεν λέω του Υπουργού μόνο, πολιτικών, κάνε γρήγορα, Θανάση, αυτοί δεν θα μπορέσουν τώρα να διεκδικήσουν τα άλλα χρήματα. Κοιτάξτε, είπα η ιστορία είναι του 15. Μάλιστα. Όλοι λέγανε... Ευχαριστώ κύριε Καλάκο. Ευχαριστώ κύριε Καλάκο. Για να δούμε τον κύριο Κούλογλου μαζί με τον κύριο Κυρανάκη. Έχω μία δημοσκόπηση να σας δείξω. Είναι από την Μέτρων Ανάλυσης. Κύριε Κούλογλου, κύριε Κυρανάκη, όπως ξέρετε, έχουμε δει, τις ξέρετε κι εσείς, διαβάζετε, πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Κάθε μήνα βγαίνουν περί τις 5 με 6 δημοσκοπήσεις το μήνα και είναι από τη Μέτρων Ανάλυσης και προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Λοιπόν, πριν από 4 μέρες, την περασμένη Πέμπτη για την ακρίβεια, προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Στην πρόθεση ψήφου, Νίκο, δείξε μας την κάρτα, σε παρακαλώ. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παίρνει 37,5%. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας η Νέα Δημοκρατία είχε 37,7, ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει 20, στην προηγούμενη είχε 19,3, το ΠΑΣΟΚ παίρνει 5,4, είχε 5,2, το ΚΚΕ παίρνει 4,6, είχε 5,7, η Ελληνική Λύση παίρνει 4,5, είχε 2,9, η Μέρα 25 παίρνει 2,7, και είχε 3%. Το άλλο το κόμμα είναι του Κασιδιάρη, παίρνει 1,2, στην προηγούμενη μέτρηση είχε 1,4, άλλο κόμμα 2,4, άκυρο λευκό 5,3, δεν θα ψηφίσω 7,2 κτλ. Η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι στο 8,6. Πάμε στην επόμενη κάρτα, αξιολόγηση σημερινής οικονομικής κατάστασης. Πάμε στην επόμενη κάρτα, πώς αξιολογείται τη σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας, θετικά ουδέτερα ή αρνητικά. Θετικά την αξιολογεί το 14%, ουδέτερα το 32%, αρνητικά το 53%. Και πού είμαστε ακόμα σημασία, με την οικονομία. Έχει σημασία και το γράφημα το κάτω που δείχνει την εξέλιξη. Ναι, εντάξει, είναι στον χρόνο η κόκκινη γραμμή. Ναι. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Από το 32% ανέβηκε στο 53% τα αρνητικά. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Πρόβλεψη για την οικονομία. Τι πιστεύετε για τους επόμενους μήνες? Οι οικονομικές συνθήκες θα καλυτερέψουν, θα μείνουν ίδιες ή θα χειροτερέψουν? Θα καλυτερέψουν πιστεύει το 10%. Θα μείνουν ίδιες πιστεύει το 20%. Θα χειροτερέψουν πιστεύει το 67%. Κύριε Κούλογλου, ένα σχόλιο θέλω. Και πρέπει να πούμε τώρα εδώ πέρα ότι όλες οι δημοσκοπήσεις φέρνουν το ΣΥΡΙΖΑ αρκετές μονάδες πίσω, θα έλεγα πάρα πολλές μονάδες, ιδιαίτερα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, πανδημίες, οικονομία, εθνικά θέματα κτλ. 1,5 χρόνο κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι από 21 μονάδες μέχρι 17-17,5 μονάδες πίσω. Το σχόλιο σας. Ακούστε... Είναι προφανές από την... Δεν την έχω δει τη δημοσκόπηση αναλυτικά, αλλά από αυτά που άκουσα, αυτά που λέτε, είναι προφανές ότι το οικονομικό θέμα είναι το θέμα που απασχολεί τους περισσότερους Έλληνες και είναι απεσιόδοξη πάνω σε αυτό. Είναι έτσι. Διότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από αυτό το θέμα, το οικονομικό, θα κρυφτεί και το μέλλον της σημερινής κυβέρνησης, η οποία προς το παρόν έχει ευνοηθεί από ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, το δεύτερο που αντιμετωπίζουμε, που είναι η πανδημία. Η πανδημία από τη μία πλευρά συσπυρώνει γύρω τον κόσμο, γύρω από την εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτό συνέβη σε όλες τις χώρες, ακόμα και στις ΗΠΑ. Πρώτα ο Τραμπ εκεί θα έκανε θάλασσα με τον κοροναϊό. Ναι, ναι. Και από την άλλη μεριά δεν εμπόδισε το ΣΥΡΙΖΑ, ανέκοψε τις διαργασίες που είχε για να οδηγήσει σε ένα συνέδριο το οποίο θα ψηφιζόταν μια προγραμματική πλατφόρμα καινούρια, ένα νέο πρόσωπο. Και επίσης θα μπορούσε να ξεπεράσει την εσωστρέφεια. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει τα σοβαρότατα λάθη, την ανεπάρκεια της Νέας Δημοκρατίας, που είναι η χειρότερη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά, η πιο ανίκανη κυβέρνηση. Γιατί δεν έχει καταφέρει να τα αξιοποιήσει, λέτε? Γιατί δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα καινούριο προγραμματικό λόγο, ο οποίος να ανταποκρίνεται στις καινούριες συνθήκες και βέβαια η πανδημία, όπως σας είπα, εμποδίζει. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό, κύριε Κούλογλου. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Αυτού του λόγου. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Δεν θέλω να κρύψω τίποτα. Θα γίνουν οι προσπάθειες, νομίζω θα ξεπεραστεί αυτό το θέμα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Πολύ περισσότερο. Έχει περάσει πολύ καιρός πάντως από τότε που κέρδισε ο Μητσοτάκης. Από τον Ιούλιο του 19 έχει περάσει πολύ καιρός. Ναι, δηλαδή τώρα κοντά στο 14μηνο σας έχει φάει αυτό που λέτε κι εσείς το λέτε. Σας έχει φάει ένα κλίμα εσωστρέφειας εκεί πέρα. Γιατί η κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις έχουν μια περίοδο χάριτος. Η κυβέρνηση η σημερινή πήρε παράταση λόγω της πανδημίας. Διότι η πανδημία στην πραγματικότητα και επειδή πήρε μέτρα αρκετά έγκαιρα και αντιμετώπισε σωστά την πανδημία, ναι. Η πανδημία αυτή έδωσε στην κυβέρνηση μια δεύτερη περίοδο χάριτος, η οποία αυτή τη στιγμή τελειώνει και γι' αυτό βλέπουμε και διάφορα δείγματα ανησυχητικά σε σχέση με τις παλιότερες δημοσκοπήσεις και γι' αυτό βλέπετε ότι γίνεται προσπάθεια να εμφανιστεί ότι ο κ. Μητσοτάκης καταλαβαίνει τα λάθη των υπουργών, καταλαβαίνει ότι μαλώνουν μεταξύ τους, τους τρίζει τα δόντια κτλ. Όλα αυτά που διαρρέει το Μέγαρο Μαξίμου τον τελευταίο καιρό τα διαρρέει, διότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα με την ανικανότητα της κυβέρνησης. Αυτή η ανικανότητα θα φανεί πάρα πολύ γρήγορα. Και για να τελειώσω, για να δώσω και το λόγο, υποθέτω ότι... Όχι, θέλω να σας κάνω μία-δύο ερωτήσεις σύντομες για να πάρω και σύντομες απαντήσεις. Πες θέλω να μου πείτε, θα σας διαβάσω δύο δηλώσεις. Με ποια είστε πιο κοντά? Ναι. Δεν θα κρύψω ποιος τις λέει. Ευκλείδης Τσακαλώτος η πρώτη. Το αρχηγικό κόμμα είναι στα αζήτητα της ιστορίας. Πολάκης, Παύλος. Ομάδα χωρίς αρχηγό είναι 0. Πού είστε πιο κοντά? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό είναι μια ακόμα ένδειξη εσωστρέφειας. Στην οποία δεν θα ήθελα... Επειδή αναφερθήκατε γι' αυτό σας το λέω. Ναι, επειδή στην οποία δεν θα ήθελα να... Χαμός, γίνεται τα μηνύματα, γίνεται χαμός. Να ρίξω κι εγώ λάδι στη φωτιά. Προφανώς, όχι να ρίξετε, αν είναι για καλό του κόμματος, γιατί να μην ρίξετε. Προφανώς προφανώς ο Φίλης ο Τσακαλώτος λέει κάτι το οποίο και ο ίδιος ο Τσίπρας το αποδέχεται, το ασπάζεται λέτε. Ασφαλώς, δηλαδή δεν είναι ότι τα αρχηγικά του κόμματα ανήκουν στο παρελθόν. Είμαστε σε μια τελείως καινούργια εποχή με το διαδίκτυο, με όλα αυτά τα οποία προϋποθέτουν νέα κόμματα, νέους σχηματισμούς. Και αυτό είναι που για μένα είναι το πραγματικό ζητούμενο. Τώρα, κύριε Κούλογλου, μπορεί η ομάδα να πάει μπροστά χωρίς έναν ικανό αρχηγό. Ας το βλέπουμε, το έχουμε δει. Ο Θανάσης είναι με πολλάκιο. Όχι, δεν είναι καταλάβατε, είναι με τον Παύλο. Δεν είναι με πολλάκιο. Η αριστερά συνήθιζε να υποτιμά το ρόλο της προσωπικότητας στην ιστορία. Άστον να τοποθετηθεί. Και το έχει πληρώσει ακριβά. Εσείς είσαι για ερωτήσεις εδώ, δεν είσαι για να μιλήσεις τώρα. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα κανένας μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που να αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας. Το θέμα είναι ότι και ο καλύτερος αρχηγός, πρόεδρος κτλ. Πρέπει να υπόκειται σε κάποιους κανόνες. Γιατί αυτό το έχει αποδείξει. Συμφωνεί ο Θανάσης με χίλια σε αυτά που λέτε. Συμφωνούμε απόλυτα. Δεν έχω τίποτα. Μία τελευταία δήλωση θα σας διαβάσω. Μία τελευταία δήλωση. Οποιαδήποτε κριτική. Για να δω τον κύριο Κούλογλου. Θα σας διαβάσω μία πολύ σύντομη δήλωση. Κατά τη γνώμη μου είναι σημαντική δήλωση. Και θέλω μία μονολεκτική σχεδόν απάντηση, αν γίνεται. Νίκος Φίλης, συνάδελφός μας. Καλός δημοσιογράφος και πολύ καλός πολιτικός, κατά τη γνώμη μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ να επανασυσταθεί στην κοινωνία, αποφεύγοντας την εύκολη αντιπολίτευση του καταγγελτισμού. Μα και εγώ ακριβώς αυτό σας είπα προηγουμένως, με άλλα λόγια. Συμφωνώ. Συμφωνείτε. Πρέπει να βρεθεί ένας καινούριος προγραμματικός λόγος. Δεν μπορεί να επαναληφθεί το πείραμα του και η εποχή του 2012-2015. Ευχαριστώ, κύριε Κούλογλου. Σε μια καινούργια εποχή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κυρανάκη, δεν έχω χρόνο. Κύριε Κυρανάκη, ένα σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις. Εμφανίζεστε κυρίαρχοι. Αυτό εμφανίζουν οι δημοσκοπήσεις. Γίνεται, θέλω να σας πω εδώ και με τον Θανάση θα συζητάμε και με άλλους συναδέλφους, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση αν λένε ψέματα οι δημοσκοπήσεις, αν λένε αλήθεια οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις πράγματι έχουν κάνει μεγάλες γκέλες τα περασμένα χρόνια. Αλήθεια μεγάλη είναι ότι το 19 πέσαν απολύτως μέσα στο αποτέλεσμα. Ο κύριος Τσίπρας πριν από μερικές εβδομάδες που ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη είπε ότι ορισμένες εταιρείες δημοσκοπήσεων κάνουν δουλειά για να κατευθύνουν την κοινή γνώμη. Έτσι είπε ο κύριος Τσίπρας. Το σχόλιο σας για τη δημοσκόπηση που μόλις είδαμε εδώ. Κοιτάξτε, το προβάδισμα παραμένει πολύ μεγάλο. Είναι χαόδες διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί πέρα εγώ δεν θα ήθελα να δείξω οποιαδήποτε αλαζονία σε σχέση με την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που κρατάω είναι ότι πραγματικά η οικονομική κατάσταση είναι δύσκολη και αυτό που δείξατε ανταποκρίνεται σε αυτό που ακούμε και εμείς και εισπράττουμε τον κόσμο και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Ναι, ναι. Και γι' αυτό έχει διπλή σημασία να βλέπουμε ότι παρά τις οικονομικές δυσκολίες και παρά την αρνητική προοπτική της παγκόσμιας οικονομίας, πολύ μεγάλες εταιρείες, κολοσσοί Microsoft, έρχονται εν μέσω πανδημίας. Πολλά, δεν έχω χρόνο τώρα. Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα για αυτή την επένδυση, θα τα δούμε όμως προσεχώς. Έρχονται εν μέσω πανδημίας, κολοσσοί όπως η Microsoft και κάνουν τόσο μεγάλες επενδύσεις, 400 εκατομμυρίων ευρώ, με ένα τεράστιο data center στην Ελλάδα, το οποίο θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας. Και αυτό θέλω να το συνδέσω με ένα σχόλιο σε σχέση με όσα είπε ο κ. Καλάκος νωρίτερα, συζητώντας για τα αναδρομικά και τις συντάξεις των μεγαλύτερων σε ηλικία συμπολιτών μας. Ο καλύτερος τρόπος για να αυξηθούν οι συντάξεις, το έχω πει και άλλες φορές στην εκπομπή σας, είναι τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους να έχουν καλές δουλειές. Γιατί αν έχουν καλές δουλειές θα μπορέσουν να πληρώσουν εισφορές και έτσι να πληρωθούν από εκεί και οι συντάξεις με πιο γενναιόδρο τρόπο, να το πω έτσι απλά. Άρα λοιπόν στο ίδιο καράβι είμαστε όλοι, στο καράβι που λέγεται Ελλάδα. Και άρα τέτοιες επενδύσεις μπορούν να δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας, είναι προς το συμφέρον όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Κυρανάκη και τον κύριο Κούλογλου. Σας εύχομαι καλό βράδυ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στην εκπομπή. Δείξτε στο τριπλό το Θανάση και τον κύριο Κρανιδιώτη. Να διαβάσω μερικά μηνύματα. Δεν έχω διαβάσει κανένα μήνυμα. Εμιλία, θα ήθελα κάποια στιγμή να μου δώσει 10 δεύτερα για να πω κάτι για τις διαβάσω μερικά μηνύματα για να σου δώσω παραπάνω. Κύριος Αθανάσιος από Ρόδο, καταγωγή από Λάρισα. Ευχαριστώ πολύ που τηλεφωνήσατε στο συνεργάτη μου τον Γρηγόρη στο 3489 008. Έχει γίνει χαμός σήμερα με τα μηνύματα και με τα mail. Ποιος είναι πιο δικτάτορας, κύριε Κυρανάκη, ο Λουκατσέγκο ή ο Ερντογάν? Κυρία Νάντια είναι εκπρόσωπος φοιτητών Ιωαννίνων, εστιακών μάλιστα, που μένουν σε εστία. Ένα λέει απαράδεκτο έγγραφο με υπογραφή του Πρίτανη πως οι οφειλές μας όσον αφορά... Δεν μπορώ να το βγάλω το μήνυμα, δυστυχώς. Κυρία Νάντια, δεν μπορώ να το βγάλω το μήνυμα. Θα το κοιτάξω όμως για την επόμενη Δευτέρα. Κυρία Μαρία από Πλατεία Βικτορίας, μήπως η ΕΟΔΗ θεωρεί προδεδικασμένο το αποτέλεσμα όσον αφορά τους υγειονομικούς ελέγχους στην Πλατεία Βικτορίας? Είμαστε στο έλεος του Θεού. Κύριος Ηλίας από Παλαιό Φάληρο, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόσφατη ενημέρωση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την τωρινή κατάσταση στην Κίνα? Κυρία Μέρη από το Κέντρο, τι κάνει ο ΑΕΔ για τους καθηγητές ορομίστιους των φροντιστηρίων που βρίσκονται σε αναστολή, πότε θα πάρουν το επίδομα? Κύριος Αλέξανδρος είναι γιατρός από Βάρκιζα. Πρόσφατα παρακολούθησα ένα βίντεο με τον κύριο Κυρανάκη να ισχυρίζεται πως οι νέοι μας γυρνούν από το ένα πολιτικό γραφείο στο άλλο. Εγώ πιστεύω πως δεν κουνάνε και οι ίδιοι να πάνε και να βάζουν μπροστά τις οικογένειες. Κύριος Αδαμάντιος από το Μόναχο, η πολιτική απόγανη του Γεωργίου Παπανδρέου, του πρεσβύτερου, θα ήταν σήμερα περήφανη αν όντως εφαρμοστεί το σχέδιο Άτσεσον. Κύριος Νίκος από Πασαλιμάνη, η Τουρκία δεν είναι γίγαντας από μόνη της. Την έκαναν άλλοι. Κύριος Ιωάννης από Νίκαια, αυτό το ερώτημα ήταν προς τον κύριο Καλάκο. Για να δω λίγο τον κύριο Καλάκο. Έχω 80% αναπηρία. Γιατί πρέπει κάθε 2 χρόνια επιτροπή για να έχω φορολογική αλλαγή, ενώ έχω πάρει επαόριστον από το ΊΚΑ? Γιατί λέει πρέπει να περνάει κάθε 2 χρόνια από επιτροπή. Μετά την 5αετία δεν θα ξαναπεράσει. Όταν συμπληρωθούν 5 χρόνια, τέλος. 5 χρόνια θα γίνει επαόριστον. Εντάξει, κύριε Ιωάννη, αυτό απαντάει ο κύριος Καλάκος που ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα. Κύριος Αθανάσιος από Άγιο Δημήτριο. Ποια θα είναι η στάση των αλλαμεκανών ομογενών και πολλών εξ αυτών χρηματοδοτών όταν έρθει ο Μπάιντεν? Κύριος Νικόλαος από Αγίους Θεοδόρους. Για 45 € χρέος στη ΔΕΗ, μόνο που δεν μου πήραν το κεφάλι. Κυρία Γεωργία, τα ακούς κύριε Λιρτσογιάννη? Είδες η ΔΕΗ. Κυρία Γεωργία από Λούτσα. Του μάνατζερ, η ΔΕΗ του μάνατζερ. Λοιπόν, Λούτσα Αρτέμιδας, αγαπητέ μας κύριε Λιάτσο, δίνεται νόημα στο ξενύχτη της τρίτης ηλικίας. Αναμένουμε και αγωνιωδώς τις δημοσκοπήσεις. Αγαπητή κυρία Γεωργία από την ωραία Λούτσα, εδώ αυτή η εκπομπή παίζει όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν παίζει δηλαδή δημοσκοπήσεις, τα ξέρετε τώρα, δεν χρειάζεται φιλοσοφία, γιατί είναι μερικές εταιρείες που αγαπάνε πιο πολύ τη Νέα Δημοκρατία, είναι και μερικές οι οποίες ψιλοαγαπάνε λίγο και το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Εδώ, ό,τι δημοσκόπηση βγαίνει, την παίζουμε στον αέρα κανονικά. Να σου πω τώρα για τις δημοσκοπήσεις. Περίμενα να διαβάσω τα μηνύματα. Εντάξει, κύριος Ευάγγελος από Ολλανδία, δεν έχω δει επί 50 χρόνια στο εξωτερικό να γίνεται κατάληψη σε σχολείο. Κυρία Άννα από Πλατεία Βάθης, ο κύριος Κυρανάκης δεν μιλάει για το σύνολο των Ελλήνων, έτσι και οι μαθητές κτλ. Κυρία Ιωάννα από Καλαμαριά, να μην συγχαίει ο κύριος Κούλογλου το ΚΚΕ και την αριστερά με το μόρφωμα του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Μαρία από Πασαλιμάνη, είδατε τι ωραία να βγαίνουν όλα τα μηνύματά σας στον αέρα? Όλα, όπως έρχονται τα μηνύματα, βγαίνουν όλα στον αέρα. Κυρία Μαρία από Πασαλιμάνη, για τα αυθαίρετα, πού θα βρούμε τα λεφτά κτλ. Κυρία Μαρία από Ρόδο, γιατί ευνοούνται οι μεγαλοσυνταξιούχοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι είναι στο περιθώριο? οι μεγαλοσυνταξιούχοι, δεν ξέρω ποιους εννοεί, υπέστησαν τις μεγαλύτερες περικοπές. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσοι είχαν κάτω από 1.000 ευρώ σύνταξη έχασαν μόνο τα δώρα και την επιβάρηση του ΕΟΠΗ 4 σε 6%. Ενώ υψηλοσυνταξιούχοι, λέμε ένα συνταξιούχος των 2.000 ευρώ, ο οποίος έχει καταβάλει πάρα πολλές φορές και πολλά χρόνια ασφάλισης, έχασε το 45 με 50% της σύνταξής. Ευχαριστώ κύριε Καλάκο. Τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Χρήστο από το Γκράτς Αυστρίας, οι οποίοι Αυστριακοί είναι στα εθνικά θέματα και με τους Τούρκους με την πλευρά της χώρας μας. Κυρία Νάνση, από νέο ψυχικό, τα σπασμένα του πιλωτικού προγράμματος του κυρίου Δημάρχου Αθηνών. Ποιος θα τα πληρώσει? Η μητέρα του. Κύριος Κυριάκος από το Ρόντο, Καναδά. Όπως κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Κύριε Κυριάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάση, έχεις 10 δευτερόλεπτα, γιατί πήγε 2 και 5. Μια διαπίστωση θα είναι ακριβώς για όσους παρακολουθούν τις δημοσκοπήσεις χωρίς να προσπαθήσουν να μπουν στο βάθος. Κλείνουμε. Υπάρχουν τρεις περίοδοι στις δημοσκοπήσεις, αν τις δούμε όλες. Τι θα κάνεις, ανάλυση για τις δημοσκοπήσεις? Όχι. Τρεις περίοδο. Από το Σεπτέμβριο του 19 μέχρι το Φεβρουάριο του 20 βλέπουμε μια μικρή φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Με την ιστορία στον Εύρο, με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η εισβολή των προσφύγων και με τον κορονοϊό, ως το Μάιο βλέπουμε μια άνοδο της Νέας Δημοκρατίας, και από το Μάιο μέχρι τώρα βλέπουμε μια μικρή πτώση. Ευχαριστώ πολύ. Μέχρι τώρα είναι αυτές οι τρεις περίοδοι. Εντάξει, Θανάση μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κρανιδιώτη. Εγώ θα χάρηκα πάρα πολύ ότι με την τελευταία επιχείρηση της ΕΕΠ και την αποκάλυψη του ρόλου των συγκεκριμένων ΜΚΟ και της συλλήψης που γίνανε, επιβεβαιώθηκαν αυτά που σας έλεγα σε πολλές εκπομπές, δεχόμενες επιθέσεις για τον δουλεμπορικό ρόλο και στη συνεργασία με τον ΜΚΟ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Καρανιδιώτη. Να δούμε τον κύριο Καρανικόλα, να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Γιάννη. Και Γιάντσο, να του πω καληνύχτα. Αν με επιτρέπετε ένα δευτερόλεπτο για τις δημοσκοπήσεις, αυτό το οποίο νομίζω για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται είναι ότι η χώρα, κύριε Γιάντσο, δεν έχει μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Δυστυχώς και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και προσωπικά ο κύριος Τσίπρας δεν πείθουν τον κόσμο ως μια εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί, το ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καλάκο, με το ΣΥΡΙΖΑ, όχι με την κυβέρνηση. Κύριε Καλάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον Θανάση. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Θα συναντηθούμε πρώτα ο Θεός την ερχόμενη Δευτέρα στις 12 φυσικά. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα.